Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και... είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον Λευτέρη, θα λέγαμε αν ήτανε. Με τον Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση στον ήχο, με το σκουπίδι της Κοληψίας στο production, με την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο και τον εξωγήινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και αφού έχουν την καλύτερη. Τη μεγαλύτερη πείρα θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε, για οριστική διαγραφή 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Ενώ μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai, με Kia, με Σκόντα, με απίστευτες τιμές, καλύτερες στην αγορά, όπου τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ετοιμοπαράδοτα, υπάρχουν πάρα πολλά για test drive, υπάρχει ένα απίστευτο service, μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και όλα αυτά στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 2310-596-596. Είναι μεσημέρι και αν πεινάζετε, liberas.gr. Μπαίνεις στο deliveras.gr και επιλέγεις ανάμεσα από 2.500 προσφορές ή κατεβάζεις σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό σου για να εξασφαλίσεις το γεύμα σου σήμερα Πέμπτη. Σήμερα Πέμπτη που έχουμε Europa League, Κωνσταντίνε. Α. Και τι να κάνω εγώ τώρα που έχει Europa League.
Πάω και εγώ μέσα. Έχει τίποτα ενδιαφέρον? Έχει την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, ναι. Άλλο έχει ενδιαφέρον τίποτα? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Έχει τι να πριν τη ΣΑΚ, τι να κάτσω εδώ τώρα, Europa League. Πέρα από στοιχηματικό ενδιαφέρον δεν νομίζω. Εντάξει, για τους κουμαρτζίδες που είστε εσείς, πάτε να παίξετε. Εσύ δεν είσαι κουμαρτζίδες? Όχι, δεν είμαι. Δηλαδή, είχαμε αυτό τον αχρίο τον προπονητή. Άντε πάλι. Αυτό το να μην πω καμιά κουβέντα για τον Αλέγκρι, ο οποίος έκανε εσένα να βρεις σκορ μετά από ένα χρόνο. Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι, στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκει σκορ. Όχι, από ένα χρόνο. Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, λέω. Στο ελληνικό πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα βρίσκει. Στο προσπάθημα, ξέρω. Στο ελληνικό πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα βρίσκει. Ναι. Στην Ευρώπη όμως πρώτη φορά μετά από καιρό. Ναι, ναι. Ένα χρόνο κοντά. Τι ο Αλέγκρι γι' αυτό. Ποιο θέλει. Γιατί θέλει. Με κρατάει έξω τον Ιγκουαίν. Ναι. Εμείς όλοι οι οπαδοί της Γιουβέντους ανά την Ιφίλιο, τι πρέπει να κάνουμε? Μη φτύνεις, μη φτύνεις. Να ζητήσουμε την απόλυσή του. Ξέρεις ότι μετά από, όταν φεύγουμε από εδώ έγινε το Χατζηγεωργίου και απολυμμένει το μικρόφωνο σου. Το δικό μου? Όχι, το δικό μου. Εσύ φτύνεις το μικρόφωνο. Εσύ φτύνεις το μικρόφωνο. Φτάρ, φτούρ, φτάρ, φτούρ, φτάρ, φτούρ. Λέγε παρακάτω, λέγε κόκκινα, έχει θέματα τώρα. Ρε φίλε, είναι η απόλυτη ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Ότι κέρδισε 2-0 η Γιουβέντους. Όχι, ξεκινάει χωρίς τον Ιγκουαίν. Γιατί να το ξεκινήσει τον Ιγκουαίν? Έχει καμιά μεγάλη ομάδα? Πού παίζει την Κυριακή η Γιουβέντους, ξέρεις? Να σε πω. Πού παίζει, ρε πουλάκι μου? Έχει φάει 3 από την Μπαρτσελόνα. Ρε αγόρι μου. Και μόνο. Ρε παιδάκι. Και μόνο που πρέπει. Ναι, τι πρέπει. Να κερδίσει. Ήξερε. Σεβασμό. Ήξερε. Ότι ο κατάσκοπός του ότι ο Ολυμπιακός βιολογικά δεν μπορεί μετά το 60, σου λένε 0-0, το πετάξω μισή ώρα. Πού παίζει? Αν είναι 0. Ναι, πού παίζει η Γιουβέντους? Έπαιζε με την Τωρίνο, με ποιον παίζει δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις τι κάνεις ρεπορτάζ. Έχει πάρει το πρωτάθλημα η Γιουβέντους τώρα σίγουρα? Όχι, είναι όχι. Πιο δύσκολο. Δεν έκανε rotation η Γιουβέντους? Πρέπει, δηλαδή. Και γιατί? Με τον Ολυμπιακό πριν. Τι rotation έκανε η Γιουβέντους? Για να χάσουμε εμείς τα λεφτά. Όλοι βασικοί είναι. Για να χάσουμε εμείς τα λεφτά. Όλοι βασικοί είναι. Μα είπες για rotation. Τι, ποιος έπαιξε δηλαδή, για ένα παίκτη? Εσύ άμα είσαι προπονητής, αν έβαζες να φουλάρουμε. Χωρίς κλασικό center forward μόνο κόκκινε, με τον Μάτζουκ. Ρε κόκκινε, παίζει με τον Ολυμπιακό. Εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Δύσκολα θα έκανε πόντο. Λοιπόν, ξεκινά και με όχι δυνατό ρυθμό, full ρυθμό. Τι θα κάνει κάθε προπονητής, εσένα θα ακούει τον άμπαλο? Πρέπει να τους βάλει όλους μέσα να πάει την Κυριακή να χάσει όπως θα κάνει η ΑΕΚ σήμερα με την Τρίπολη. Τι θα κάνει ο Αλέγκρι. Δεν ξέρεις τι έχει μπάλα μέσα, τον Αλέγκρι κριτική κάνεις εσύ? Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν ξέρεις, τον Αλέγκρι. Τον Αλέγκρι. Επειδή το έπαιξες. Έχω ένα πυρηνικό επιστήμονα δίπλα μου. Κουμαρτζή έπαιξες 5-0. Η ανθρωπότητα εξαρτάται από αυτό. 6-1, κουμαρτζή. Επειδή δεν φούλαρε Γιουβέντους. Δεν το ξέρεις ότι δεν φούλαρε Γιουβέντους? Όχι, δεν το περίμενα. Άμα δεν το περίμενες, μην παίζεις. Μην παίζεις τύχημα άμα δεν το. Σου είπε κανείς ότι είμαι μάντης? Τι μάντης να είσαι, ρε. Έχεις απέναντί σου μια ομάδα τον Ολυμπιακό. Γλαδωμένη. Okay. Θα παίξει αντιποδόσφαιρο. Τι σημαίνει? Και ένα μηδέν να χάσει. Ρε φίλε, με ποιους θα παίξει? Εγώ είδα έναν Νικολάου ο οποίος ναι. Κατέθεσε ψυχούλα. Ναι. Ένα Κούτρι ο οποίος κατέθεσε ψυχούλα. Κατέθεσε ψυχούλα, ε. Ναι. Ο Νικολάου κατέθεσε ψυχούλα. Βεβαίως. Και κρίνεις τον Νικολάου από αυτό το μάτς? Όχι. Είδα τι έκανε τώρα. Τι έκανε δεν τώρα. Το κρίνω. Τι έκανε τώρα. Την ψυχούλα του κατέθεσε το παιχνίδι. Ναι. Την ψυχούλα του. Γιατί δεν μιλάς, γιατί κάνεις βλακίες? Δηλαδή δεν σ' άρεσε ο Νικολάου? Τώρα θα τον δω εγώ στο πέλαγος τον Νικολάου. Ρε για τώρα μιλάμε, για χτες. Δεν τον κρίνω, καλός ήταν. Για αυτό το μάτς. Ε τότε. Ωραία. Ο αντίλογος σου ποιος είναι? Το ζουμ ζουμ ζουμ. Μουμ μουμ μουμ. Ζουμ ζουμ ζουμ. Αυτό είναι. Επειδή έπαιξες 5-0 και επειδή δεν έλεξε 5-0, εσύ τώρα. Ας έλεγε 3-2. Θα με καλούσε. Ρε κόκκινε, εμείς κριτική δεν κάνουμε βάσει του κουμαριού που παίζεις εσύ. Ρε φίλε, εμείς όταν κριτική, παίζει ο Ολυμπιακός με την Γιουβέντους. Εσείς μπερδεύετε την κριτική με το κουμάρι. Αυτό είναι το λάθος. Ο κόσμος ήθελε να χάσει ο Ολυμπιακός με πολλά γκολ. Γιατί το ήθελε? Γιατί το ήθελε, ικανοποιείται. Για να ικανοποιηθεί. Του προσφέρει ικανοποίηση. Εντάξει, δεν το κατάφερε ο κόσμος αυτό. Ο κόσμος έπαιζε μπάλα ή ο Αλέγκρι κατέβασε την ομάδα όπως την κατέβασε? Ο Αλέγκρι κατέβασε μια πολύ καλή ομάδα με βασικούς κατά 9 εντέκατα. Ο αριστερός μπακ εκεί. Εντάξει. Και ο. Τον Γκουαρδάδο έβαλε αντί του Ιγκουαίν. Και έβαλε το Μάτζο και τη Σέντερφορ. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα σου εσένα? Ποιο είναι το πρόβλημά σου εσένα? Το πρόβλημα ποιο είναι? Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν τα πιάνεις ρε Σίκοστα, δεν πειράζει. Τι να πιάσω ρε κόκκινε, ότι είστε άμπαλοι όλοι ναι, και παίζετε τον Ολυμπιακό 6-0 επειδή θέλετε να χάσει. Αλλά δεν πιάνετε την παράμετρο ότι ο Ολυμπιακός ως λαβωμένος θα με κοιτάξει. Με ποιο παίζει Γιουβέντους και. Δεν ξέρω με ποιο παίζει Γιουβέντους. Όχι, παίρνουμε εσύ. Δεν ξέρω. Αντιστρέφονται όλα. Ναι, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι. Και... όχι, φαντάζομαι. Γιατί έδωσε ένα σκορ και βγήκε. Ναι. Μπράβο. Στεναχωρέθηκε. Από τη στιγμή που δεν. Από τη στιγμή που δεν. Για να δω το δελτίο. Στεναχωρέ, δεν το έφερα μαζί μου. Το εξαργύρωσα στον πρωτόταυρο του φίλου. Άντε βρε παπάτζι, φωτογραφία από το δελτίο. Τι φτύνει ρε κόκκινε. Φωτογραφία από το δελτίο. Και μουσια φτύνει και φωτογραφία από το δελτίο να δω. Λοιπόν, να κάνω μια κριτική στο παιχνίδι. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εχθές έκανε αυτό
το οποίο έπρεπε να κάνει. Δηλαδή να χάσει με αξιοπρέπεια. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε βέβαια σε κάποιες αντεπιθέσεις, εδώ μπαίνουν τα ποδοσφαιρικά κομμάτια του παιχνιδιού, εδώ παίρνουμε και ένα μήνυμα τι εστί Γιουβέντους αμυντικά. Όταν ο Ολυμπιακός, αυτός εδώ πέρα ο πεθαμένος, τους κάνει 1, 2, 3, 4, 5 αντεπιθέσεις στο χώρο 3 με 3. Τώρα, εάν αυτοί έχουν τον Εμενή και Σεντερφόρ, και ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει μια πάσα ή να τελειώσει μια φάση, είναι πρόβλημα του Ολυμπιακού. Αλλά για αυτούς που παίζουν Ευρώπη, κουμάρια, ιστορίες κτλ., να δούμε ότι η Γιουβέντους με τετράδα στην άμυνα και όχι με πεντάδα 3-5-2 και με ένα γέρο δεξί στόπερ, τον Μπαλτσάμι, θα έχει προβλήματα φοβερά στο transition όταν ο Ολυμπιακός σου κάνει 5 κόντρες. Δεύτερον, τι έκανε ο Ολυμπιακός? Εμφάνισε έναν Νικολάου, ο οποίος λέγαμε εχθές τι ωραίο στόπερ είναι. Βέβαια, για να πούμε την παράμετρο όπως πρέπει να την πούμε, όταν αμήνεται μια ομάδα στα 30 μέτρα και ο άλλος πάει σε σέντρες και τα λοιπά, αν είσαι ψηλός, όπως και ο Ένκελς έκανε καλό παιχνίδι εχθές σχετικά, είναι το στυλ της ομάδας που βοηθάει τον αργό στόπερ. Δεν ξέρω αν ο Νικολάου θα είναι παιχταράς, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να παίξει σε πολλά παιχνίδια και να παίξει ο Ρωμάος στη θέση του. Να πάρει ευκαιρίες που δεν έχει πάρει. Να πάρει ευκαιρίες. Ή αυτός ή όσοι είσαι. Έδειξε ότι αξίζει να πάρει. Δεν μπορεί να παίζει ο Ρωμάος στόπερ χωρίς να έχεις καθαρό αίμο εξάρι όταν έχεις δώσει το σιώπι στον Πανιόνιο. Το άλλο που έκανε ο Λεμονής και το συζητούσα χθες με τον Μάτζιο, τον Γιώργο που το είδε, είναι το εξής. Επειδή πέταξε το Ρωμάο εξάρι, πήρε κάτι της από τα αμυντικά του χαφ, αλλά επειδή ο Φόε και ο Στίελαρ δεν κόβουν ούτε με βάλε, ειδικά ο Φόε είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια ποιότητα, αλλά όταν μαρκάρει χαμηλά είναι προβληματικός, ανασταλτικά χαμηλά, ψηλά είναι μέτρια πράγματα, το ίδιο και ο Στίελαρ, έβαλε αντί του Μαρίν, του ανεμικού, και αντί του κακού αθλητή Καρσέλα, με το Μάτζιο το συζητούσαμε χθες, έβαλε δύο πολύ καλούς αθλητές στα πλευρά, τον Μπάρντο και τον Σεμπά, που ερχότανε 70 μέτρα κοντά στο Βιγκέρια και τον Κούτρις και κάνανε πάρα πολύ καλή άμυνα. Ένα κομμάτι ότι δεν έφαγε πολλά ο Ολυμπιακός εχθές είναι και η κίνηση του Λεμονή να βάλει αντί του Καρσέλα τον Μπάρντο, που το λέγαμε πριν το μάτς. Στον Αλέφα το λέω, Μπάρντο Νίκο, τον Μπάρντο, ναι, τον Μπάρντο, Κωστάκι μου. Και το Σεμπά από την άλλη μεριά, τον Εργάταρο. Θα μου πεις, ο Σεμπά στη φάση του τελειώματος την έστειλε στα Περιστέρια. Ναι, αν τα έστελνε μέσα, δεν θα έπαιζε στον Ολυμπιακό, θα τον πουλούσε ο Βρουτόταυρος σε καμιά Premier League αυτόνα. Μεγάλο λάθος. Premier League. Premier League λέγεται. Premier League. Τι Premier League. Premier League. Το λάθος το μοναδικό λάθος για μένα του Λεμονή είναι ότι έβαλε τον Εμενίκε Φορ σε ένα παιχνίδι που πήγε να χτυπήσει σε κόντρα επιθέσεις. Είναι αργός σε Εμενίκε και ο Μπέν είναι πολύ γρήγορος. Πολύ πιο διεισδυτικός τριπλαδόρος. Τα χάνει βέβαια, αλλά τα χάνει, αλλά βάζει. Αλλά και από τον Εμενίκε νομίζω ότι ήταν παραφωνία σε όλο το στήσιμο του Ολυμπιακού εχθές να παίξει ο Εμενίκε σέντερ φορ. Χρειαζόταν ένας παίκτης. Ορίστε. Χρειαζόταν ένας ποδοσφαιριστής σε αυτή τη θέση. Ποιος? Ο Εμενίκε. Για ποιο λόγο? Θα μπορούσε να παίξει ο Μπέν στη θέση του. Ναι, ποιος χρειαζόταν? Ένας παίκτης να βγαίνει σε μια κόντρα, αν θέλω. Δεν χρειαζόταν ο Εμενίκε, λέω. Αυτό λέω. Δεν χρειαζόταν χθες ο Εμενίκε. Ήταν προτιμότερο να παίξει ο Μπέν. Ναι, κορυφή ο Μπέν σε αυτό το μάτς. Και σε πολλά άλλα μάτς. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν. Όχι, είναι πιο γρήγορος ο Μπέν, πιο τριπλαδόρος, πιο ενασμέναν και πιο πολύ ομαδικό στο συμμετοχικό. Δηλαδή, αν βγω εγώ με Μπέν, Σεμπά, Φορτούνι και ξέρω εγώ ο Φόε, τέσσερις, ναι. Μπορεί να έχω και καλύτερη ταχύτητα, έναν, και καλύτερη διείσδυση, δύο. Τελείωμα μπορεί να μην έχω το καλύτερο, αλλά έχω και τελείωμα και έχω και συμμετοχή. Να πανηγυρίζουν που δεν διασύρθηκε ο Ολυμπιακός. Να πανηγυρίζουν οι Ολυμπιακοί που δεν διασύρθηκε ο Ολυμπιακός και να στεναχωριούνται οι υπόλοιποι που δεν διασύρθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ολυμπιακοί πανηγυρίζουν. Είναι κατάντια αυτό βέβαια να πανηγυρίζουμε σε μια χώρα τον πρωταθλητή που δεν έφαγε 6 γκολ. Εντάξει, είναι κατάντια. Αλλά έπαιξε και με την ιστορία ο Ολυμπιακός και η ιστορία έδειξε ότι προστατεύτηκε και από τον προπονητή του και από τους παίκτες και δεν βγήκε μπροστά. Γιατί το ανέβα κατέβα του Ολυμπιακού, το ανεβαίνω κατεβαίνω και σε υψηλό επίπεδο, εδώ σε μικρό επίπεδο θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή με τον Ατρόμητο θα έχει πρόβλημα. Με Μανούσο, Γουάρντα, πώς το λένε τον άλλο, να ξέρω εγώ, τον Γκούμπιντες.
με γρήγορους θα έχει πρόβλημα. Εκεί θέλω να δω τον Νικολάου, στο πέλαγος που λέμε, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ωραία. Ρε Καραγκιόζη, σα πιο χιλιά κόκκινε, πώς θα βάλει πέντε. Έβαλε κανονικά τους παίκτες θέσεις τους, τώρα θα δεις τι εστί θρύλο. Θες να του πεις τίποτα. Ρε Καραγκιόζη, σα πιο χιλιά κόκκινε. Με χαρακτηρίζει, καλά κάνει. Πώς κάνει καλά. Πώς κάνει. Με βρίζει, ρε φίλε. Δικαίωμά του. Ναι. Δεν είπε, δεν με έβρισε τη μάνα. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι ο Λεμονής ναι. έβαλε τους παίκτες κανονικά, δηλαδή ο Χάζη δεν τους έβαζε. Όχι, δεν τους έβαζε. Ο Νικολάου είναι στόπερ. Έτσι. Δεν έπαιζε πριν. Δεν τον έβαζε. Έβαζε το Ρωμάο. Ο Ρωμάο δεν είναι στόπερ. Εντάξει. Τώρα έβαλε το Ρωμάο στόπερ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ο Ρωμάο στόπερ. Τον είδα. Πώς έπαιξε ο Ρωμάο στόπερ. Το βάζει εξάρι. Έβαλε τον Μπάρντο. Και το Σεμπά. Είπαμε προηγουμένως γιατί. Το Κούτρι που είναι αριστερό μπακ τον έβαλε αριστερό μπακ. Το Φιγκέρα βέβαια που τον έβαλε δεξιά. Ο Κέρκ Ντάγκλας θα πούμε τον έκανε τη ζωή πατήρι. Τρεις αλλαγές έκανε. Ποιος. Έβαλε τον Νικολάου. Ναι. Που δεν έπαιζε ο Νικολάου. Ναι. Άλλο σε είπε. Έβαλε τον Μπάρντο. Άλλο σε είπε. Πες μου, τι είπε. Είπε ότι τους έβαλε τους παίκτες στις σωστές θέσεις τους. Δηλαδή έβαλε αριστερό μπακ που είναι. Στόπερ δεξί που είναι. Αριστερό στόπερ που είναι. Δεξί μπακ που είναι. Και εξάρι που είναι. Άλλο οι ελλείψεις. Αυτό σε είπε. Δεν είτε υπήρχαν ελλείψεις. Σου λέει. Αυτός έβαλε τα φυσιολογικά πράγματα. Δεν έβαλε το Ρωμάο στόπερ που δεν είναι. Δεν έβαλε τον Σδίελαρ εξάρι που δεν είναι. Τον Οφόε που δεν είναι εξάρι. Δεν έβαλε τον Φιγκέρα αριστερά που δεν είναι. Έβαλε τον Κούντρι που είναι. Μέτριος, ξεμέτριος, αυτός είναι ο Κούντρι. Ένας παιχτάκος, στυλ Γιαννούλη. Αυτό που μπορεί αυτό, να κάνει. Ο Γιαννούλης πιο καλός. Ένας παιχτάκος. Ο Γιαννούλης πρέπει να πάει στο γυμναστήριο δύο ώρες πάγκο να κάνει κάθε μέρα να δυναμώσει. Καλός είναι. Ποιος Γιαννούλης. Του Ατρομήτου. Αυτός ο Γιαννούλης. Εσύ τον έχει δώσει δανεικό ο Πάου. Ναι, γιατί εσύ που νόμιζες ότι έπαιζε ο Γιαννούλης. Εσύ μπορεί να πούμε ότι ο Γιαννούλης παίζει στον Ιωαννίδη. Υπάρχει ένας Γιαννούλης παίζει στον. Ναι, για άλλο, για άλλο Γιαννούλη λέμε. Αδερφός του είναι. Εντάξει, για άλλο Γιαννούλη. Τον καλό Γιαννούλη λέμε. Αδερφός του Γιαννούλη. Ναι, για τον καλό Γιαννούλη λέμε. Και εκείνος καλός. Πιο καλός είναι ο μικρός ο Γιαννούλης. Δεν είναι Πάου, και εκείνος ναι. καλός είναι. Παρακάτω. Έχασε στα 5-0, φωνάζει, βρίζει τον Αλέγκρι. Τώρα σύνα, έχω το δικαίωμα να λαϊκίσω. Όχι. Να αναλαϊκίσεις. Ναι, έχω το δικαίωμα να λαϊκίσεις. Με τον Παπαντρέο τον Αντρέα που μεγάλωσες και τον είχες αρχικό να λαϊκίσεις. Ρε φίλε, αυτά είναι δικά σου. Εντάξει, θέματα. Έχω λαϊκίσεις. Το δικαίωμα να κάνω μια μέρα λαϊκισμό. Μια μέρα κάνεις μόνο. Ναι, μία. Εδώ γλύφεις την θύρα 10 4 χρόνια. Έκλεισα την θύρα 10. Βγες να πεις για τον ποντίκι. Η απόφαση δική μου πάρθηκε αυτό που ήθελα εγώ. Πόσα άτομα ψήφισαν ήταν εκεί. 400. 400, 127 εγώ τους μέτρησα. 127. 400. 400 ήταν. Ψηφίσανε. Εγώ δεν σου είπα ότι ήταν. Ψηφίσανε. Ναι. Με τι, πώς, διαβοής. Διαχειρός. Διαχειρός. Ναι. Σόβαρε φίλε, μεγάλο είναι η δημοκρατία. 396 χέρια ναι. στην συμμετοχή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική. 396 είναι οι φίλοι του Ηρακλή. Όχι, εγώ σου λέω τι έγινε. Τι έγινε. Πόσοι ψηφίσανε. Ούτε παραπάνω. Εγώ γιατί τους είδα 127. Τώρα να σου πω κάτι. Η φωτογραφία την είδε. Είσαι γνωστός κομπλεξικός. Κομπλεξικός είμαι. Εγώ σου λέω ακριβώς. 127 τους μέτρησα εγώ. Τους μέτρησα εγώ έναν. Σου λέω είχε 4 όχι και 396 ναι. Πώς είσαι από το μυαλό μου τα βγάζω. Πήγες εσύ εκεί. Από το μυαλό μου τα βγάζω. Ναι, μάλλον. Ναι. Εγώ τη φωτογραφία 127 μέτρες. Εσύ ο γνωστό δεν ξέρω. Και ο Ποντίκης κατάπτυστος. Ο Ποντίκης. Ναι. Άσχετος. Το βάλατε εκεί πέρα να λαϊκείς. Άσχετος. Ο Ποντίκης. Λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, υπάρχει μόνο ένα όνομα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και αδοχή στο πλήσιμο. Πιστοποιημένα με κλάση 1 τα χρώματα Vitex Classic. Θα τα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα γύρω από το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάκης 62 Μαντών Τρίτης με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά.
Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο τόσο. Stop! Μη γίνεις αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7 Taste like heaven. Μπαμπά, ένας Ινδιάνος τρέχει πίσω από το αυτοκίνητό μας. Αλήθεια? Το κυνηγάνε μια τίγρης. Οχ! Και ένα διαστημόπλοιο εξωγήινων ρουφάει τον Ινδιάνο, την τίγρη και το δρόμο πίσω μας. Και τώρα, αν το αυτοκίνητό σας έχει κάνει Audi Top Service, δεν σας εκπλήσει τίποτα στο δρόμο. Σέρβις με 76 ευρώ και οδική βοήθεια εφόρου ζωής. Νιώστε την απόλυτη ασφάλεια σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Audi και αποκτήστε αυτόματα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό με μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο audi.gr. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Ποιότητα φωτογράφησης και παρουσίασης. Συνέπεια έκδοσης. Προβολή. Στρατηγική. Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ 2018. Όλοι οι λόγοι για να βρίσκεσαι και εσύ στις σελίδες του. Για να γυρίσεις σελίδα στον τρόπο που προβάλλεις την επιχείρησή σου. Για να έχεις στα χέρια σου το απόλυτο μέσο παρουσίασης. Κατάλογος ελληνικού βιοτεχνικού επίπλου ΕΒΕ 2018. Επαγγελματία, διαφημίσου. Έγκαιρα, έγκυρα και πανελλαδικά. Η φωτογράφηση είναι σε εξέλιξη ως και τις 7 Οκτωβρίου. Επικοινωνήστε στο 2310-683-216. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλις. Τέρμα το μεϊμάλις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρις. Και ο μεϊμάρις μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρις, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρις. Εντάξει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρο
μας στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχασχίου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 23 12 200 500. Τηλεφωνήστε τώρα. Είσαι έτοιμος για το πιο ολοκληρωμένο Honda Test Drive? Honda Drive Days. Τώρα όλη η γκάμα των μοντέλων Honda έρχεται κοντά σου για να σου προσφέρει μια μοναδική οδηγική εμπειρία με το Honda της επιλογής σου. Νέο Civic, Jazz, HR-V και CR-V. Οδήγησε τα όλα στο Honda Drive Days. 3 έως 6 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, είσοδος ΔΕΘ έναντι χάμη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι άλλο πρόβλημα και αν έχετε. Φροντίζει ο Στέργιος Πετκανίτσας να σας ανοίξει άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Ή πηγαίνετε Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία προκειμένου να φτιάξετε κλειδιά Immobilizer. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ράπτο Εγάλεο, Ατρόμητος Περιστερίου, είχε πάντα πολύ ξύλο, είναι διπλανή δήμη. Πάμισος Μεσίνης, Καλαμάτα, Ντέρμπι Γάμα Εθνικής, το 2011, διπλανές πόλεις. Όπα. Κόκκινη και ραπ χθες στο τελείωμα της εκπομπής, ένας μάγκας παοξής που δευτερολόγησε την ουσία, έβριζε εμάς και τα παιδιά μας που έγιναν Ολυμπιακοί. Δεν άκουσα, ούτε είπε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Καλησπέρα στο δίδυμο της ψυχιατρικής κλινικής. Εμείς είμαστε αυτοί. Πείτε τον Μπούζο ότι τα... Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι άλλο πρόβλημα και αν έχετε. Φροντίζει ο Στέργιος Πετκανίτσας να σας ανοίξει άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Ή πηγαίνετε Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία προκειμένου να φτιάξετε κλειδιά Immobilizer. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ράπτο Εγάλεο, Ατρόμητος Περιστερίου, είχε πάντα πολύ ξύλο, είναι διπλανή δήμη. Πάμισος Μεσίνης, Καλαμάτα, Ντέρμπι Γάμα Εθνικής, το 2011, διπλανές πόλεις. Όπα. Κόκκινη και ραπ χθες στο τελείωμα της εκπομπής, ένας μάγκας παοξής που δευτερολόγησε την ουσία, έβριζε εμάς και τα παιδιά μας που έγιναν Ολυμπιακοί. Δεν άκουσα, ούτε είπε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Καλησπέρα στο δίδυμο της ψυχιατρικής κλινικής. Εμείς είμαστε αυτοί. Πείτε τον Μπούζο ότι τα προβλέψεις για ΑΕΚ σήμερα, Γρηγόρη και ραπ. Δεν αξίζει να ασχοληθείς. Η ΑΕΚ. Ευχαριστώ το ραπ για το σκορ που έδωσε. Έβγαλα, λέει, με αυτό το ποσό ένα επίσης καλό ποσό. Ούτε πόσα έπαιξες, θα πω. Ούτε όσα κέρδισες, σε καλή μεριά καλοφάγωτα. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Αφού ο Λεμονής πηγαίνει να έρχεται στον Ολυμπιακό κάθε φορά που του κάνει αναπάντητο ο Μαρινάκης, γιατί δεν του κρατάνε 20 χρόνια να τελειώνουμε? Μετά το σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ας είναι ο σερ Τάκης. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δικό του είναι το μαγαζί, δικιά του είναι η ομάδα, αυτός ξέρει τι κάνει. Τώρα, αν είναι καλό αυτό ή κακό, θα φανεί στην πορεία. Για την ώρα οι Ολυμπιακοί αισθάνονται ικανοποιημένοι που χάσανε μόνο 2-0 από τη Γιουβέντους. Αυτό ακούω. Αν υπάρχει κάτι άλλο, να μου το πείτε. Αν εσείς ακούσατε κάτι άλλο, να μου το πείτε. Εγώ ακούω Ολυμπιακούς που δηλώνουν ευχαριστημένοι από το 2-0. Δηλαδή να είμαι ευχαριστημένος με την... Δηλαδή έχασα αξιοπρεπώς, κάπως έτσι, δικαίωμά σας. Γι' αυτό που είπε τώρα ο Φαφλατάς, ασχέτως τη σάλτσα που βάζει για τα άτομα, να πούμε ότι η οικογένεια πήρε μια απόφαση.
και στη δημοκρατία και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε μπροστά, οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Εφόσον λοιπόν αποφασίστηκε αυτός ο δρόμος, ο δρόμος Τρίτης Εθνικής, οφείλουμε όλοι εμείς οι οποίοι αγαπάμε τον Ηρακλή να συμπορευθούμε, να αγοράσουμε εισιτήρια διαρκείας και να στηρίξουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχει αυτή η χρονιά. Μην περιμένετε μεσίες, μην περιμένετε γεμιστάνες, δεν υπάρχουν, δεν πρόκειται να έρθουν έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει τον οβολό του κάθε Ηρακλειδέα η ομάδα και πρέπει να πάρουμε όλοι διαρκείας. 50 ευρώ κοστίζουν. Άντε να σας δω και με 100 ευρώ. Έχει και με 150, έχει και κάποια εξειζητημένα στα δερμάτινα με 250. Α, στο Καφτατζόγλιο θα παίζει η ομάδα για να μην ανησυχούν κάποιοι. Επειδή είχαν ντέρτι. Λέω λοιπόν ότι είναι μεγάλη ευκαιρία των να δείξουνε πόσο δίπλα είναι στην ομάδα του. Πόσο τζαμπατζίδες είναι. Με αγορά εισιτηρίων διαρκείας, τώρα που δεν υπάρχει Παπαθαρανσάκης, τώρα που δεν υπάρχει Καγιούλης, τώρα που δεν υπάρχει κανείς άλλος, με την ομάδα λοιπόν στα χέρια του λαού, του γάμα σήμερα, του λαού όπως λέει και ο Κωστής. Αυτό είναι, πάει ομάδα. Να δω λοιπόν τον κόσμο, πάει ομάδα, τι ανταπόκριση θα δείξει. Άντε ρε μάγκες. Οι λαϊκές βάσεις απέτυχαν. Γιατί να εμπιστευτεί 10.000 διαρκείας από 50 ευρώ μπορείτε να πάρετε. Οι λαϊκές βάσεις απέτυχαν. Γιατί να εμπιστευτεί ο κόσμος τους οπαδούς της διοίκησης. Γιατί η Μπαρτσελόνα σε λαϊκή βάση βασίζεται. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν ζητάω να έχει ο Ηρακλής 100.000. Η Μπαρτσελόνα στην εκκλησία. Εγώ δεν ζητάω ούτε 100.000 μέλη, ούτε 200. Στη Βαρκελόνη, αν δώσει λεφτά για του φτωχού, θα πάνε. Στην Ελλάδα δεν θα πάνε. Θα πάρουν εκκλησίες, θα τα φάνε σουβλάκια και σουβλάκια. Άντε, μπράβο. Άντε. Δεκτό, λέω ότι στην Μπαρτσελόνα αυτό που λες. Αλλά λοιπόν, οι λαϊκές βάσεις είναι που ζητάς, ευκαιρία. Οι λαϊκές δεν ζητάω λαϊκή βάση. Ναι, τι ευκαιρία είναι. Εγώ ζητάω 10.000 διαρκεία. Ρωτήσατε αυτούς. Από 50 ευρώ. Ρωτήσατε αυτούς αν θέλανε να πάει ο Ηρακλής χρεωμένο για μαχητική. Την πλατιά μας το φίλο του Ηρακλή. Πήγατε εκεί διαφορά. Όποιο ήθελε, ερχόταν ναι. Και ψήφισε. Τι λέρε, φίλε, πώς θα ψηφίσει. Διαχειρό. Ναι, να τον κάνουν μπάουλο στο ξύλο μετά. Ποιο το κάνει μπάουλο. Τι λέρε, πλάκα κάνει. Θα πάω εγώ αντίθετο στο παδικό κίνημα και δεν με κάνουν μπάουλο. Μπάουλο θα με κάνουν. Άμα θέλατε να κάνετε δημοκρατικά κομμουνιστή εσύ τη πλάκα. Δεν έγινε ναι, το παραμικρό. Όχι, θα βάλει την κάλπη. 10 μέρε πριν, καταρχήν αυτή είναι τακτοποιημένη στον εραστέχνη Ηρακλή. Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω να λέω ψέματα. Ναι, άρα είναι παράνομο αυτό που έγινε. Εγώ λέω ότι ο κόσμος. Εγώ λέω κόμος, εγώ λέω ότι ο αυτό. Κόσμος. Ναι. Εγώ κύριε Ποντίκη, κύριε Γατίδη, πώς σε λένε, ξέρω εγώ και κύριε Σάκη Αναστασιάδη, αυτό λέω που είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο. Πρώτον, δεν ήταν σε κανονική δημοκρατική διαδικασία ψήφου. Μυστική ψηφοφορία. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Δεν καλέστηκε η πλατιά μάζα του Ηρακλή. Τρίτον, πάνε δεν είναι. Σταμάτα σαν... λίγο ρε. Πάνε να κάνεις σαν... Σταμάτα ρε. Τι έσταση να κάνω. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν πάω να πέσει στην δεύτερη κατηγορία. Με νοιάζει εμένα. Απλά σου λέω ποιο είναι το σωστό. Με νοιάζει. Αν ήμουν ο Ηρακλής θα με νοιάζει. Όπως έπρεπε να νοιάζει εσένα. Λοιπόν. Και το άλλο είναι ότι κύριε. Αυτοί οι οποίοι ψήφισαν δεν είναι τακτοποιημένοι στον ερασιτέχνη. Το κατάλαβε. Δεν μιλά. Για δεν μιλά. Και πέμπτον. Αν υπήρχε πλάνο Β, έπρεπε να ψηφίσουν και αυτοί που έχουν το πλάνο Β. Αυτοί γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Τέσσερα άτομα είπαν διαφωνούμε. Τέσσερα άτομα είπαν διαφωνούμε. Ποιοι ήταν αυτοί. Ποιοι ήταν αυτοί. Δεν ξέρω τα ονόματα. Τι δεν ξέρει τα ονόματα του. Είπαν όχι εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν του πρίξανε. Είπαν όχι, κανείς. Δεν του πρίξανε. Μπράβο. Η δημοκρατία είναι αυτό. Αυτοί που ψηφίσαν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά. Δεν το ξέρω. Βλακίες δεν μπορούν να λέω. Τι βλακίες, τι ξέρει. Εγώ λέω δεν ήταν. Η πλατιά μάζα του Ηρακλή ήταν εκεί. Εγώ δεν. Όχι. Όχι. Άρα τι ήταν. Προδεδικασμένο γεγονότο. Αυτοί τι. Οι οποίοι ακολούθησαν το κάλεσμα. Ποιοι ακολούθησαν? Και από εδώ το είπαμε και από πού το είπαμε. Ποιες γράψαν? Τι γράψαν? Καλέσει ο κόσμος του Ηρακλή. Ναι, ότι ο κόσμος καλείται πού, να πάει ποιος, να ψηφίσει για την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Πού γράφηκε? Πού? Στο Ιβανόφιο, ναι. Πού γράφτηκε? Και στη δικιά μας εφημερίδα. Στην εφημερίδα πού? Πού γράφτηκε? Χτες δεν κυκλοφόρησε. Προχτές. Προχτές. Πού είναι το κείμενο? Πάνε πάρτο. Το κείμενο φέρε. Πάνε πάρτο την εφημερίδα. Έτσι λέει. Καλείται ο κόσμος του Ηρακλή να έρθει στο. Όχι, ρε φίλε. Είπαν ότι την Τετάρτη θα γίνει γενική συνέλευση. Πού, σε τι γράμματα?
Αν έχει δύο μοιοπία περιφερειακά, θα βρει. Αφιέ παιδάρε. Αφιέ παιδάρε, του κάνει αβάντα, σαν χλαμάρα. Αβάντα στην αβάντα, διαλύσατε τη χώρα, διαλύσατε τι ομάδε. Αβάντα στην αβάντα. Αβάντα στην αβάντα. Ποια είναι η αβάντα. Τι αβάντα. Σε ποιον. Γάμα εθνική ο Ηρακλή χρεωμένο. Πού θα πάει. Με ποιου παίκτε θα παίξει. Πού πάει τώρα την Κυριακή να παίξει. Με την Κάπα 17. Πώ θα πάει. Θα ανέβει κατηγορία. Έχουν ένα πλάνο. Πλάνο έχουν. Ούτε ναι. Πλάνο έχουν, ούτε άλλο πλάνο. Πήρε την ομάδα, τη διοικήσει ο Μάνος και ο. Ο κύριε Καγιούλη! Αυτό θα τη διοικήσει την ομάδα. Ο λαός. Νίκος Βαφιάδης. Ο Νίκος Βαφιάδης θα διοικήσει την ομάδα. Πες, εσύ. Τη διοίκησε και ο Σαωρίδης. Είδες που πήγε. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα σε αυτή την πόλη. Τα γάρια. Πάνε σε άλλα θέματα. Αν με γυρνά τα λαμπάκια αυτό να πούμε. Είναι το, αυτό αυτό είναι το πόρισμα το δικό μου. Ναι, αυτό είναι. Ότι η πλατιά μάζα του Ηρακλή, ο 50χρονος, ο 60χρονος, ο 45χρονος, η κοπέλα, ο πιτσιρικάς, αυτός εδώ αθλητής του ερασιτέχνη, ο πού είναι αυτός, ρε, ψήφισε. Τα καλά του Σούπερ 3. Αποφασίζουμε στη λέξη και διατάσσουμε. Και όποιος πει ότι τον πλακώνουμε, όταν βγει έξω. Τραμπούκο. Έτσι κάνετε τη δημοκρατία. Έτσι σας μάθανε οι μπαμπάδες σας τη δημοκρατία σας. Με τραμπούκο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο χτες. Σας πουλήσατε τη Χούντα. Κομμουνιστικό πασοκορουφιάνι. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Άρα, πέρα, ρε. Ταγκάρι. Και το ίδιο είναι αυτό που ανέφερε στο δικό σου. Ποιο ίδιο, ρε. Για το Ρουφιάνο που είπε. Άντε, μπράβο. Άντε, βρε, τελείωνε. Και στην πιάτσα. Άλλα θέματα. Πάει ο Ηρακλή. Ιουβέντου, είπαμε Ολυμπιακό, είπαμε. Είπαμε Ηρακλή, άλλο. Ποιο έμεινε. Άλλο, ποιο έμεινε. Ποιο έμεινε άλλο. Η Αϊκάρα τι σύνδεση κατεβάζει, ξέρει. Δεν έχω ιδέα. Τι έχει ιδέα, σε τι έχει ιδέα. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, αν δεν το ξέρω αυτό, δεν θα φάω το μεσημέρι. Ρε κοκκινέ μου. Αυτό είναι απάντηση, ρε κοκκινέ. Έχω πει την άποψή μου και συμφωνούμε. Να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο συμφωνούμε. Θες να συζητήσουμε για κάτι το οποίο συμφωνούμε 100%. Με ποια ομάδα παίζει η ΑΕΚ? Με την Αύστρια βγαίνεις. Με την? Εγώ λέω ότι η ΑΕΚ. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να μην ασχοληθεί με αυτό το θεσμό. Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε να συζητήσουμε ένα πράγμα το οποίο συμφωνούμε. Ναι, αλλά να δούμε το γεγονός. Η ΑΕΚ με αυτό το πράγμα, αν ασχοληθεί σοβαρά, θα έχει 3 καρπούζια κάτω από μια μασκάλη. Πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Ναι. Αν υπάρχει έστω και ένας υγιός σκεπτόμενος, ο οποίος πιστεύει ότι η ΑΕΚ, που είναι καλή ομάδα, μπορεί να αντέξει σε 3 θεσμούς, ναι, με 3 θέματα να ασχολείται, ναι, ας το πει. Ναι. Εγώ λέω ότι καμία λογική ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί. Ναι. Καμία, όχι, δεν έχω κάτι με την ΑΕΚ, δεν μπορεί καμία ομάδα. Οπότε πρέπει να επιλέξει. Μπορεί να πει αφήνω το κύπελο. Είναι και αυτό μια επιλογή. Εσύ μάλλον γιατί θες να μπαίνεις στο Καφταζόγλιο. Τι φοβάσαι να πας στους αμπελόκηπους. Δεν φοβάται. Γιατί φοβάσαι και στέλνεις μήνυμα. Σου λέει ότι διασφαλίστηκε το Καφταζόγλιο. Ναι, τι, γιατί διασφαλίστηκε. Ποιος θα το πληρώσει το Καφταζόγλιο. Ποιος το πληρώνει. Ποιος θα το πληρώσει το Καφταζόγλιο. Νερά, φώτα, τηλέφωνα. Πληρώθηκε για ένα χρόνο. Πληρώθηκε για ένα χρόνο. Ποιος το πλήρωσε. Ποιος. Ποιος το πληρώνει το Καφταζόγλιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα μάθει ποτέ το όνομα. Ποιος πληρώνει το Καφταζόγλιο. Πρώτο τον ξάδερφό στο Μιτιτζή. Δεν είναι ξάδερφό μου ο Μιτιτζή. Εσύ είπες ξάδερφό. Ναι, ξάδερφού μου ξάδερφος είναι. Απόστολος Μιτιτζής είναι ξάδελφός μου. Θείος του είναι αυτός εδώ. Ο κομμουνιστής. Όλοι οι Μιτιτζέ κομμουνιστές είναι. Λοιπόν, άλλο λέγε. Και εσύ από οικογένεια και από σώη κομμουνιστών. Ναι, ξέφυγα όμως. Ναι. Γλίτωσα, ναι. Έχεις κάνει θεραπεία και στον κομμουνισμό και στη. Και στον χριστιανισμό και στον ποντιακό ελληνισμό. Σου είπα να εδώ το καλό για παίρνω. Ναι, για παίρνω. Είναι ο Γιωρίκας. Μη μου χάλας. Είναι ο Γιωρίκας. Είναι ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Άντε πάλι. Και έχουν πάει στο καζίνο και έχουν μείνει τα πει και ψύχρεμοι. Ω συνήθως. Μαζί ήσασταν. Πήρατε και τον Κοστάρα μαζί σας. Φεύγουν λοιπόν από το καζίνο. Ναι. Τι να κάνουμε, πάμε με τα πόδια. Ναι. Περπατάμε, φτάνω στο Φίνικα. Λέει ο Γιωρίκας, δεν αντέχω άλλο. Ναι. Καθάρισε. Βλέπουν εκεί το τέρμα του ΟΑΣΤ. Λέει ο Κωστίκας, το βρήκα. Λέει, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε ένα λεωφορείο και θα πάμε. Λεωφορείο. Λεωφορείο. Λεωφορείο γίνεται. Λεωφορείο το λένε στην Κοζάνη. Λέει. Θα πάρουμε ένα λεωφορείο, ναι, και θα πάμε σπίτι μας. Λέει τρελό, θα κλέψει λεωφορείο. Πρέπει όπως είναι τα πράγματα στον Άσο, τώρα λέει κανείς δεν ασχολείται. Τέλος πάντων, μπαίνει ο Κωστίκας μέσα. Ακούει ο Γιωρίκας έξω από φιλούς ο Σιλίας. Μπαμπούμ, βγαίνει ένα αυτοκίνητο χιλιοτρακαρισμένο. Λεωφορείο, κανονικό. Λεωφορείο. Λεωφορείο. Ναι. Και το λέει καλά, ρε Καραγκιόζη. Κάνεις 20 λεπτά για να φάρεις ένα λεωφορείο. Εγώ λέει φταίω. Ή αυτοί οι απίθανοι που τους πολύγνους το είχαν τέρμα πίσω. Ναι. Αυτό είναι. Το λεωφορείο. Πού να το καταλάβει. Είδες, αλλά είσαι και ζώο. Βέβαια, ωραίο. Γαχάλισε με από κάτω να γελάς. Βάλω το δάχτυλό στο σουτζουκάκι του. Να γελάσω, εγώ, ναι. Εσύ συνηθίζεις. Άντε καλά. Ναι. Από κάτω. Άντε. Οι Ολυμπιακοί είναι αξιολείπητοι, πανηγυρίζουν που δεν διασύρθηκαν. Να του δω με τον Ατρόμητο και να του κρίνω. Ανησυχώ για τον Μπαρμπασάβα. Βγήκε με τον αγώνα με την κυβέρνηση να μα πει για την διαιτησία με την κούλα
Κούλα. Ναι. Του έχει στείλει ένα μήνυμα. Η θύρα 7 του στείλει ένα μήνυμα του Γέρου. Επίσημη ανακοίνωση. Ναι, και λέει: Γέρο, μας μικραίνει σαν ομάδα. Εμείς βιάζαμε με τη διαιτησία τόσα χρόνια τις ομάδες. Ωραία. Φέτος δεν την έχουμε. Ναι. Και εγώ σε προκαλώ και τη θύρα 7 και όλους. Ναι. Δεν την έχουν τη διαιτησία. Μπορεί να την έχει ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Πιο πολύ μπορεί να την έχει η ΑΕΚ. Με ξένα κόλληβα μηνυμόσυνο κάνει η ΑΕΚ. Ναι. Η μαγιά του Ολυμπιακού λοιπόν, ότι είναι μεγάλη ομάδα και είναι μεγάλη ομάδα, είναι να το πάρει το πρωτάθλημα κόντρα με τη διαιτησία. Χωρίς να την έχει. Ναι. Και με το λεμονή προπονητή. Ήταν το ματς καθοριστικό, αλλά. Ναι. Κατάλαβες, με το λεμονή να το πάρει. Με το λεμονή και χωρίς διαιτησία. Και με το Μαρινάκι να είναι κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το πάρει. Α, σε παραδεχτώ. Μου βγαίνει τώρα 83 χρονών ο Γέρος και με κλαίγεται. Δεν γουστάρω έτσι. Πώς θα γίνει. Ναι. Και δεν γουστάρω και θύρα 7. Και δεν γουστάρω και εγώ τα κλάματα. Όπως δεν γουστάρω τα κλαψούρια των παοξίδων, μα δικάνε. Δεν μπορεί ολόκληρος Ολυμπιακός να βγαίνει και να κλαίει. Με μια διαιτησία σπαθένια στο ΑΕΚ Ολυμπιακός Σάβα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και τη δική μου κριτική έχει μεγαλύτερη αξία. Και από τους παοξίδες και από τους Ολυμπιακούς. Γιατί εγώ είμαι στη μέση. Όταν κλαίγαν οι παοξίδες πολλές φορές με το δίκιο τους, δεν τους έδωσα δίκιο. Εσύ τι μου κλέσαν την Παρθένα, ρε Σάβα. Τι σε έκανε ο Σιδηρόπουλος. Όταν είσαι και τόσο αμαρτωλός. Άντε, μπράβο. Και με τόσες αμαρτίες στην πλάτη σου. Κλαις σαν την Παρθένα. Και ότι κλαίει ο Σάβας. Φταίει ο Μαρινάκης και ο Καράμπαπας που τον αφήνουν και κλαίει. Γιατί έλα μωρέ Σάβας. Περνάει μηνύματα ο Σάβας. Άμα ήτανε, έπρεπε να το πούρει ο Καραπαπάς και οι άλλοι, πόσους λένε οι μάγκες εκεί, οι Μαρινάκηδες. Σταμάτα ρε γέρο να βγαίνεις, μας κάνεις ρεζίλι. Αλλά δεν το λένε αυτοί. Ερώτηση. Το οποίο θυρά αυτά. Ερώτηση. Λέγε. Άκουσες τη δηλώση Κούγια. Τι να λέω. Τις δηλώσεις του Κούγια, τις άκουσες. Πότε, πού, σε ποιον βγήκε. Στο φίλο μας, τον Μπούζο. Φίλος είναι ο Μπούζος. Αυτό τον βρίσκει πίσω από την πλάτη. Διευθυντή μας πες. Ναι. Φίλος δεν είναι. Ναι. Άκουσες. Όχι, δεν τον άκουσα. Πουλάει την ΑΕΛ, λέει. Φεύγει. Πουλάει. Την ΑΕΛ. Εντάξει. Φίλε, άλλαξε τρεις προπονητές. Ναι. Πρωί προσέλαβε τον Μάντζιο και βράδυ ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται. Δεν γίνεται τελικά η πρόληψη. Πώς θα ερμηνεύεις όλα αυτά, εσύ είσαι ο παδός ΑΕΛ. Ναι. Και έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος έχει πάει στα Γιάννη, έχει πάει ναι. από εδώ, έχει πάει Παναχαϊκή, έχει πάει από εκεί. Ναι, ναι. Είμαι πρόεδρος. Είσαι ο παδός. Ναι. Και βλέπεις αυτή τη συμπεριφορά. Ναι. Τι κάνω, τι κάνω. Κλαίω, ναι. γιατί ολόκληρη Λάρισα. Με τις γκαρσονιέρες που κάναν σεξ οι Αλβανοί με τις Λαρισαίες που τους πληρώνανε. Με τόσα λεφτά που φάγανε από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ με τις γεωργικές εργασίες και τα κάνανε βίλες. Ναι. Και τόσο πλούτο. Η Λάρισα, η με πιο πλούσια περιοχή στη στην Ελλάδα. Ναι. Η Λάρισα, η πιο πλούσια περιοχή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λέω ραπτόπουλο. Η Λάρισα, η πιο πλούσια, είναι η πιο πλούσια περιοχή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό, ναι. εντάξει, ναι. Η πιο πλούσια περιοχή στην Ελλάδα. Ναι. Έχουν φάει τόσα λεφτά. Η περιοχή που πήρε τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Ναι. Και έχει τον Κούγια πρόεδρο. Ναι. Δηλαδή δεν βρέθηκε ένας κολόβλαχος εκεί πέρα Λαρισαίος. Σκέτο βλάχος πήραζε. Ρε άκουμε τώρα με κάνεις μάθημα εσύ Χριστιανέ. Πολλά. Λοιπόν, να πάρει τη Λάρισα και να την πάει στην Αλφα Εθνική 8η, 10η, 12η. Μάλιστα. Και ανταυτού έρχεται και την ανεβάζει ο Κούγιας. Ναι. Προσκυνήστε λοιπόν τον Κούγια. Βλάχαρη εκεί πέρα, mm-hmm. μην του κάνετε κριτική, ναι. γιατί ολόκληρος νόμος, εργοστάσια, γαλακτοκομικά, γεωργικά, ναι, 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 αυτά κτλ. Δεν βρέθηκε ένας να πάρει τη Λάρισα. Ωραία. Και την πήρε ο Κούγιας. Ο οποίος Κούγιας έχει μια κακή ομάδα, η οποία φαίνεται ότι θα πέσει. Και λέει θα φύγει ο Κούγιας. Πρώτο η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Εάν θα φύγει ο Κούγιας, ο οποίος δεν φεύγει. Και ξέρεις γιατί δεν φεύγει ο Κούγιας. Γιατί δεν υπάρχει κανένας βλάχαρος από εκεί να πάρει τη Λάρισα. Άντε μπράβο ρε κόκκινε πάρε στροφή το τουρμποκεβαλό. Ποια είναι η ερώτηση. Μήπως ο Κούγιας, ναι. γιατί αυτό οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα. Για να ακούσω τι. Το μυαλουδάκι σου όταν θέλεις κόβει, όταν θέλεις κολλάει. Ναι. Λοιπόν, το ότι ο Κούγιας θέλει να φύγει, ναι. μήπως είναι με αφορμή ότι βλέπει να αλλάζουν τα κόζια και δεν θα έχει την προστασία του μεγαλού. Δεν θα έχει την προστασία του. Και αυτό είναι μέσα, βέβαια. Κατάλαβες, δηλαδή, αν αλλάζει το. Δεν θέλω να μου πεις ότι σκέφτηκα έξυπνα. Θέλω να μου πεις ανά. Γιατί... άμα σκέφτεσαι έξυπνα, τι να πω. Σκέφτηκες ανόητα, αφού είναι ωραία η σκέψη σου. Λέω, έχει μεγάλο... το ότι θέλει να φύγει. Μήπως βλέπει ότι πέρα από το ότι δεν έχει καλή ομάδα. Ναι. Δηλαδή αυτό που δημιούργησε δεν είναι καλό. Δεν, είναι καλό. Δεν περπατάει. Βλέπει ότι δεν θα έχει και την προστασία εξωαγωνιστικά. Πάρα πολύ ωραία. Και σου λέει τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή κάτι που και... ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό το οποίο λέμε. Άψογα. Γιατί υπήρχαν και φίλοι παοξίδε που λένε. Γιατί με το τόσο μεγάλη ευκολία λέτε ότι οι δύο διεκδικητές πλέον είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ναι.
Πώς βγάζει τον Πάο και αφήνει τα απ' έξω τον Ολυμπιακό. Δεν φαίνεται δηλαδή. Ο Ολυμπιακός λέω δεν μένει ποτέ απ' έξω. Ναι. Γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει τον αέρα του. Αλλά λέω ναι, με αυτό το πρόσωπο που τον βλέπω δεν ναι, έχει τύχει. Σωστό. Εντάξει. Τώρα αν δούμε κάτι διαφορετικό. Σωστό. Πάλι θα το πούμε. Σωστό. Εμείς έχουμε μια υποκειμενική άποψη με τα σημερινά δεδομένα. Βρε σωστό. Τι να πω εγώ. Αλλά όλο αυτό που κάνει ο Κούγιας, εσύ αν ήσουν οπαδός της ΑΕΛ. Ναι. Νομίζω ότι. Θα έλεγα ένα καντόγια, δεν μπορούμε να έχουμε σε, όλο αυτό το, σε όλη αυτή την κλεψιά που έχουμε κάνει. Φάγαμε όλα τα λεφτά του κράτους, θα πούμε, η Γεωργία εκεί κτλ. Τόσα λεφτά φάγαμε στη Λάρισα, επιχορηγήσεις, τόσο πλούτο έχουμε. Το είπες. Ναι, δεν μπορούμε να βρούμε ένα να μας έχει δέκα τους. Εγώ αυτό θα στεναχωριόμουν αν ήμουν Λάρισα. Εντάξει. Εκτός αποστολής είναι ο με τραυματισμό η Κλωναρίδης Λόπες, αριστερό μπακ Σιμόες, Τσιγκρίς και Γιακουμάκης. Τι ρωτή. Και ούτως άλλους τραυματίας. Ναι, αλλά ήταν ας πούμε. Ο Σιμόες από τραυματισμό ήρθε. Ναι. Και μπήκε αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι. Τι μας τα αναφέρει ο φίλος. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, την ανακοίνωση δεν την έβγαλε η Θηρεύτα. Την έβγαλε ο σύνδεσμος Ηλιούπολη Μπραχάμι, ο οποίος νιώθει ρηγμένος από την κεντρική διοίκηση 7 με το Μαρινάκι. Δηλαδή δεν τα παίρνει. Τι ρηγμένος είναι. Ποιος του στέλνει αυτό το μήνυμα. Φίλος Ολυμπιακός. Τι ρηγμένος. Τι σημαίνει ρηγμένος. Δεν ξέρω. Ρηγμένος μπορεί να είναι στα λεφτά ρηγμένος. Δηλαδή τους ρίχνει λεφτά ο Μαρινάκης και αυτούς δεν ξέρω. Πώς. Δηλαδή την ανακοίνωση τη βγάλανε επειδή δεν παίρνουν λεφτά. Τι ρηγμένη είναι. Δεν το ξέρω. Ο άλλος από την Καβάλα, ο Οδυσσέας, ο Βρουτόταυρος. Πάμε να φάμε καμιά γαρίδα λέει και στείλε κανένα προγνωστικό για το βράδυ. Τι να το στείλω στην Καβάλα αυτόν το βράδυ προγνωστικό. Για πες μου να τον βοηθήσουμε. Χθες του έδωσα 2-0, πήγε στο αεροδρόμιο, δούλευε, δεν το έπαιξε το ταγάρι να πούμε. Το 2-0. Τώρα, άμα του δώσουμε και δεν πιάσει, θα μας πλακώσει. Είναι βόδι όρθιο αυτό. Έτσι, κύριε. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι. Την ΑΕΚ, τι αν την παίξουμε, ρε κόκκινε. Δεν την ακουμπάω. Δεν την ακουμπά στην ΑΕΚ. Δεν την παίζει over την ΑΕΚ, δηλαδή. Όχι. Όχι. Τι παίζουμε σήμερα. Οδυσσέα γράφει. Λοιπόν. Παίζουμε. Βικτόρια Πλζέν, Χάπελ Μπερσεβά, Άσο. Τι είναι η Βικτόρια Πλζέν. Είναι η πρώτη ομάδα στην Τσεχία αυτή τη στιγμή. Ναι. Και πόσο δίνει ο Άσο. Πάνω από 2 φράγκα. Άστο, παρακάτω. Ζενίτ Σοσιεδάδ, Άσο. Πόσο δίνει ο Άσο. 2,30. Άλλο, δεύτερον. Λιόν Αταλάντα Άσος. Πόσο δίνει αυτό. 1,90. Ναι. Άλλο. Αυτά τα τρία είναι πάνω από 9 φράγκα απόδοση. Δεν σου φτάνει. Και θα βγουν και τα τρία αυτά άση. Παίξε 2. Παρακάτω, τι γράφεις εκεί. Όλες τις προτάσεις μου είναι στην εφημερίδα. Κάτσε, διαβάζω τις προτάσεις στην εφημερίδα. Διάβασες. Μπορώ να κάνεις ό,τι χημία θες. Εγώ δίνω 12 παιχνίδια. Λοιπόν, από αυτά εδώ που δίνεις όλα, φύτες, Ρόζερμπουλ και ιστορίες. Αστάνα και Κραστάνα, Young Boys και αυτό, το Μακάπι Τελ Αβίβ, αυτά είναι πολύ δύσκολο να πιαστούν τα διάρκεια που. Πολύ δύσκολο. Τα διάρκεια? Ναι. Τώρα που είπε, παιδιά, τα διάρκεια που θα σα διαβάσει. Εγώ τον Οδυσσέα θα του δίνα τη Zenit και τη Λιόν. Zenit και Λιόν. Πάνω ναι, από 4 φράγκα διάδοση. Να βάλει 10 ευρώ, πληρώσει το ρεύμα. Η Σοσιαδάδ ναι, προέρχεται από 3 συνεχόμενε ήττε. Ναι. Η Zenit. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα. Τι έχει? Έχει τον προπονητή τον οποίο δεν γουστάρω καθόλου. Ποιος είναι? Ο Μαντσίνη. Γιατί δεν τον γουστάρεις? Επειδή είναι πιο ωραίος άντρας από σένα? Όχι. Γιατί είναι Ιταλός? Πιστεύω ότι είναι περισσότερο μοντέλο παρά προπονητή. Και γιατί δεν το δίνεις over το Zenit? Γιατί, φίλε, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι από όλες τις απόψεις. Είναι σφιχτός ο Ιταλός. Είναι σφιχτός ο Ιταλός. Ναι. Είναι σφιχτός ο Ιταλός. Κατάλαβες. Η Zenit του Σπαλέτη ναι, ήταν η χαρά του over. Ναι. Η Zenit του Μαντσίνη δεν είναι η χαρά του over. Προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με την Κράσνονταρ με 0-2. Αν έσπαγε ένα από τους τρεις άσους που δίνεις και λες ρε παιδί μου, ποιο φοβάμαι ότι θα σπάσει. Τη Λιόν. Φοβάσαι τη Λιόν. Τη Λιόν. Φοβάσαι. Η οποία δεν ξέρω αν είναι σε κακό φεγγάρι ή αν δεν γουστάρουν τον προπονητή. Αν τα παίξουμε όλα αυτά τους τρεις άσους με 2-3 γκολ όλα τα μάτς. Έχω ρε. Με 2-3 γκολ. Ωραία γκολ γκολ και αυτά θα σου πω. 2-3 γκολ. Νης φύτεσε. Γκολ γκολ. Πόσο δίνει? Γιατί γκολ. Γιατί γκολ γκολ. Δύο φράγκα. Η Φύτεσε έχει κερδίσει τον Άγιαξ 1-2. Ναι. Άραγε. Η Νης σκοράρει. Σκοράρει. Έχει πολύ μεγάλη λογική. Ποιο είναι αυτό το μάτς? Νης Φύτεσε. Ποιο κωδικό είναι? Να το βρούνε. Ρόζεμπορκ Βαρτάρ Σκοπίο. Ναι. Άσος. Over. Λουτογκόρες Χοφεχάιν. Είναι το πιο χαμηλό over που δίνω. Η Σοσιαδάς πιστεύεις ότι είναι ομάδα που μπορεί να πάρει το θεσμό? Φυσικά. Ναι. Φυσικά και μπορεί το να πιστεύεις. Πάρει. Ναι. Πολύ καλή ομάδα. Είναι λέω σε κακό φεγγάρι. Ναι. Είναι σε κακό. Προσέχω τι λέω. Είναι σε κακό φεγγάρι. Και η Zenit είναι πολύ καλή ομάδα. Τι του δίνουμε τον Χριστιανού αυτό τώρα στην Καβάλα? Zenit, Άσο, Βικτόρια, Πλζέν, Άσο και Λιόν, Άσο. Αυτά. Τελείωσε. Εντάξει. Και μεγάλες αποδόσεις αν θέλει. Αστάνα, Σλάβια, διπλό. Σλάβια Πράγας,
Λουγκάνο Στεάουα διπλό τη Ρουμάνικη και Σάλτσμπουργκ Μαρσέη διπλό. Όλα αυτά τρία διπλά. Αυτά είναι πάνω από 2,72 το καθένα. Δύσκολο είναι... δεν είναι να πιαστεί αυτό ρε κόκκινε. Καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε, από το στρατό του 70 τη αρχή. Αν ήξερα ότι θα βγουν όλα. Ναι. Δεν θα δούλευα ούτε θα έγραφα. Έχω κάνει ένα σκεπτικό. Έχω κάνει μια χημεία. Και από εκεί και πέρα. Υπάρχουν στιγμές που βγαίνει, υπάρχουν στιγμές που δεν βγαίνει. Έρχονται στιγμές που σε θυμάμαι. Δηλαδή χτες η Παρή πέρασε περίπατο. Εντάξει. Η Παρή πέρασε περίπατο. Ναι. Του Ολυμπιακού δεν μας βγήκε. Τι να κάνει. Με είπε κανείς ευχαριστώ για την Παρή. Όχι. Με βρίζουν και τον Ολυμπιακό. Δεν σε βρίζουνε. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο. Ελαιόλαδο Άλτης κλασικό 2 λίτρα μόνο 9,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Άλτης παραδοσιακό και χανίων 2 λίτρα 25% φθηνότερα. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό μόνο 1,25. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Η οικογένεια του Fiat Tipo μεγάλωσε. Γνωρίστε την σε τρεις τύπους αμαξώματος. Σεντάν, hatchback και station wagon. Και επιλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει. Αποκτήστε τώρα το νέο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 11.990 ευρώ και με δώρο επιπλέον εξοπλισμό. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Fiat Σφακιανάκης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκη. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα καταστήματα Friends by Quick Omega Pet και ένα οργανωμένο e-shop για να έχεις με ένα κλικ στο quicko.gr ό,τι χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Friends by Quick Omega Pet, ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Ήταν δύσκολο αλλά τα κατάφερα. Εξόφλησα την εφορία μου μια και έξω. Α, για μένα ήταν πανεύκολο. Την εξόφλησα 12 και έξω. Εξοφλήστε και εσείς την εφορία σας σε έως και 12 άτοκες δόσεις με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 181818 και στο www.nbg.gr. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μη με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technic να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technic. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technic. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technic. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Ποιότητα φωτογράφησης και παρουσίασης. Συνέπεια έκδοσης. Προβολή. Στρατηγική. Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ 2018. Όλοι οι λόγοι για να βρίσκεσαι και εσύ στις σελίδες του. Για να γυρίσεις σελίδα στον τρόπο που προβάλλεις την επιχείρησή σου. Για να έχεις στα χέρια σου το απόλυτο μέσο παρουσίασης. Κατάλογος ελληνικού βιοτεχνικού επίπλου ΕΒΕ 2018. Επαγγελματία, διαφημίσου. Έγκαιρα, έγκυρα και πανελλαδικά. Η φωτογράφηση είναι σε εξέλιξη ως και τις 7 Οκτωβρίου.
Επικοινωνήστε στο 2310-683-216. Στα Lidl ξέρουμε ότι οι ανάγκες σου δεν μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Έλα στα Lidl από 5η έως Σάββατο για παξιμάδι σταρένιο 400 γραμμαρίων ή τύπου κυθύρων 500 γραμμαρίων χρυσός μήλος 29% φθηνότερα 1,19. Μουστοκούλουρα γλυκάνθη 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 69 λεπτά. Και ελληνικές πατάτες συσκευασία 10 κιλών το κιλό σε απίστευτη τιμή 39 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριακού. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Η μεγαλύτερη τεχνητή παραλία στον κόσμο βρίσκεται στο Κράουσνικ της Γερμανίας. Με τεχνητή θάλασσα και 50.000 φοινικόδεντρα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6.000 επισκέπτες ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα, για να δροσιστούμε, δεν χρειαζόμαστε τεχνητούς παράδεισους, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.600.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Δεκαήμερο flash sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο porcelana.gr. Νέο κατάστημα Lidl στον Εύωσμο. Με αναβαθμισμένους χώρους, εξελιγμένες υπηρεσίες και φυσικά χαμηλές τιμές Lidl. Αυτή την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί, σας περιμένουμε στα εγγένεια του καταστήματος Lidl Εύωσμου, Μακεδονίας 60, για να γιορτάσουμε μαζί με καφέ, γλυκά, γευστικές δοκιμές και πολλή μουσική από τον DJ. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπαίνουμε πλέον στην ώρα των ακροατών, το 2310 και τα 390. Είναι δικά σας, 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Λοιπόν, στο rapto.gr βλέπετε 29 λεπτά μονταρισμένα στο παιχνίδι Γιουβέντους Ολυμπιακός. Τι λέγαμε, ποιοι πρέπει να μπουνε, πώς πρέπει να κλείσουν, από πού κινδυνεύει ο Ολυμπιακός, πόσο θα βγει το σκορ. Με γιατρό ο Παδό Ξάνθης, με Καραβουσιάνο, με αρκετό κόσμο εκεί στο Μαρμίτα. Μπείτε rapto.gr και δείτε το. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δείτε πώς γίνεται η κριτική την ώρα του μάτς. Αυτή είναι μια νέα μέθοδος δημοσιογραφίας. Γιατί εκ των πραγμάτων, εύκολα λέμε, έτσι έπρεπε εκ να γίνει. Εκ του αποτελέσματος μιλάμε πολύ εύκολα. Ναι. Η μαγιά λοιπόν λέει ότι ο Ραπτόπουλος, ο Κωστής, εδώ με την παρέα του, με τον κομμουνιστή και στο rapto.gr. Είναι σαν να είσαι στον πάγκο εσύ και παρότι είναι πιο εύκολο. Ναι. Από εκείνα την ώρα του αγώνα. Την ώρα του αγώνα θα σχολιάζει τον αγώνα. Πάμε. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι η παρέα μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου θα βρείτε Kia και Hyundai στις καλύτερες μέσες αγοράς, με όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα,
και με περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο κιλόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Α κταίο. Συμφωνείτε με αυτό? Πριν πάμε στο ναι, δόλμο. Συμφωνώ, βέβαια. Γιατί να μην συμφωνήσω, βέβαια. Συμφωνώ. Λοιπόν, ναι. Τρεις μονοφίλοι αδέοι να τηλεφωνήσουν, πάμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μάνο, τι έγινε ρε Μάνο, συγγνώμη. Καφτατζόγλιο θες, ε. Δυτικά δεν πας Μάνο, ε. Ε, βέβαια, πού να πας δυτικά. Δεν θες να πας. Στο Μάνο, ρε. Ναι, ο Μάνος. Έλα, φίλε. Ακούμε. Σήμερα δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο πέρα από την ΑΕΚΑΡΑ. Εσείς μπορείτε να λέτε αυτά που θέλετε και τα σέβομαι, αλλά δεν τα συνερίζομαι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι προβοκάρουμε με αυτό που λέμε? Λέμε το αληθινό κομμάτι. Είπα, σέβομαι αυτά που λέτε, δεν τα συνερίζομαι. Οκ. Εντάξει. Η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη από την ιστορία της. Τη γεωγραφία της και τη σαχλαμάρα της. Καλά. Και το κόσμο της. Ναι, καλά. Να κυνηγάει όλους τους καλά, κόσμους. Καλά, καλά. Είναι εγώ αυτό που λέω, όχι αυτά που τη λέτε. Έλα, σαχλαμάρες τώρα. Θες να πας να παίξεις φουλ. Θες να παίξεις φουλ και να χάσεις από τον Παντελίδη. Θα γελάω εγώ. Σε περιμένω εγώ την Κυριακή. Από ποιο Παντελίδη να χάσω, ρε. Εγώ έχασα το 64-02 από τον Ολυμπιακό και τον Φάουστο. Άλλο μάτς το ένα, άλλο μάτς το άλλο. Και. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Το καταλαβαίνεις ότι είμαι σε τέτοια φάση που δεν τους βλέπω καθόλου τους αντιπάλους μου. Δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω, ρε. Αυτό το καλάμι εδώ έξω δικό σου είναι. Καλά σε λέει, μωρέ. Σε καβάλα λίγο. Σε καβάλα λίγο. Καλά σε λέει, μωρέ. Σε καβάλα λίγο. Καλά σε λέει, μωρέ. Δεν σας βλέπω. Δεν βλέπω αντίπαλο βοηθό. Ρε ξεκαβάλα λίγο. Καλά σε λέει. Θα στείλω στη Γαλατινή όλους να πάρετε ξινόγαλα τον Μάρκο. Γιατί σε λίγο θα αυξηθεί η παραγωγή. Γιατί θα είναι πολύ πικραμένοι φίλοι μου. Το καταλαβαίνεις. Για κάντε μάκι σήμερα, πάρετε το ξινόγαλο Γαλατινής, πάρετε την κάνα πιτσόνι και απολαύστε το ρόσερο. Κάθε Πέμπτη Κυριακή απολαύστε την αεκάρα. Εγώ να σου πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Εγώ μιλάω εκ των πραγμάτων. Εγώ μιλάω με βάση αυτά που βλέπω. Ολυμπιακό είδες θες. Ολυμπιακό είδα, ναι. Ένα μάτσο χάλια είναι. Στεναχωρέθηκες. Ναι, πολύ. Που δεν έφαγε πέντε. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν έφαγε πέντε. Να πάρει λίγα παραπάνω. Πάρα πολύ χάρηκα. Αλλά ξέρεις ποιο θα είναι μεγαλύτερη μου χαρά, κόκκινε. Για πες. 0-1 μέση κούπα στο 92 με πέναλτι μου παρεθεί. Με ανύπαρθο, ε. Δεν μπορείς να φανταστείς, θα χοροπηδάω τη μαρμίτα σαν το κατσίκι. Ποια μαρμίτα ρε Χέστη, αφού δεν έρχεσαι στη μαρμίτα. Ζάρ. Αυτό που λέει. Ναι. Εγώ μόνο το Θεό φοβάμαι παλικάρι. Με άρεσε τα λόγια τώρα. Θα έρθει στη μαρμίτα και... Σου λέω. Όχι για τα ζά. Μόνο το Θεό. Έτσι κάνεις εσύ κόκκινε, όχι εγώ. Α, γιατί κάνει έτσι, γιατί δεν πήγε χθες στο Καφτατζόγλιο, πού να πάει. Λοιπόν, δεν πού να πάει εκεί. Για λαντζή εθνικόφρονες πασόκους. Εγώ θέλω καθαρό εδώ πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι για λαντζή. Οι εθνικόφρονες Πασόκοι γίναν χρυσαυγίτες, φίλε. Δεν έχουν να φάνε άρα, όλα λεφτά. Όταν εμείς ξανάρχουμε λοιπόν στην εξουσία, εντάξει, κάτι κόκκινοι ξέρεις που θα πάνε στη Γιάρο. Τι ωραία, θα πάμε και διακοπές δωρεάν. Θα πάω στη Γιάρο σου λέω. Και διακοπές δωρεάν. Άντε, ποιος τη χάρη μου. Τι, κοντάρισε το Λεβέντη και ψήφισε καμένο. Καμένε, καμένε. Άντε βρε καμένε, σαν έχουμε και ένα δρόμο. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε. Χαίρετε κύριε. Εγώ θα σας πω τι έκανε καλά ο κύριος Τάκης Λεμονής και τι δεν έκανε. Τα είπαμε ρε φίλε. Δεν θέλετε να σας πω, ας πω κάτι άλλο. Να πείτε κάτι άλλο που δεν είπαμε εμείς. Ωραία, εγώ θα πω ότι αυτό που δεν έκανε καλό, το οποίο δεν το είπατε εσείς, είναι ότι δεν έβαλε από την αρχή Φορτούνι, Μπεν και Παρντό από την αρχή. Το ότι την τράβηξε την ομάδα 15 μέτρα πιο πίσω. Το ότι την περίμενε και τα λοιπά ήταν σωστό. Το 60. Ενώ έβαλε τον Εμενίκη αντί τον Μπεν. Εγώ τον Μπεν θα έβαζα εννιάρι. Αυτό ακριβώς. Άμα το είπατε αυτό κύριε Ραυτό που λες, θα βγάζω το καπέλο. Ναι, βγάλτε μου το καπέλο, αλλά βάλτε και κανένα φράγκο μέσα στο καπέλο. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε και κανένα φράγκο. Έτσι, μπράβο. Τώρα το άλλο που είπε ο κύριος Μπούζος το πρωί. Τι είπε πάλι. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Τι. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, πάει για γάμα εθνική με τον πατέρα. Ναι. Και βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά δίνει δώρο γήπεδο. Δηλαδή του λέει ότι ναι, με θα πας γάμα εθνική. Ναι. Ναι, με θα υπάρχει το 50% των χρεών. Ναι. Εντάξει, θα βάλει 30 εκατομμύρια, 20 πόσο είναι για τα χρέη. Ναι. Αλλά σου δίνουμε εμείς δώρο το. Ωραίος ο ΣΥΡΙΖΑ, μ' αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά το ερώτημα είναι ο Ηρακλής. Ναι. Τι πρίκα έχει και πάει γάμα εθνική. Χρεωμένος είναι ο Ηρακλής. Από ποιήση κληρονομίας θα κάνουμε γενικώς όλοι. Ναι. Δεν βλέπω. Τώρα όσον αφορά για την Γιουβέντους θες, εγώ την είδα παίζει λίγο έτσι σαν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μόλις κλειστεί πίσω η άμυνα, δεν είδα πολλές λύσεις έτσι να έχουν να σκοράρουν. Να περιμένουν τον Τιμπάρα να κάνουν καμιά στιγμένη φάση, βασίζονται σε ατομικές ενέργειες και εκεί. Δεν τους βλέπω για Champions League, γιατί κάποιοι γράμμα λέγανε ότι θα πάρει το Champions League. Εγώ τους είδα πίσω και να πολλά, τους βγήκε και ο Πάρντο και ο Σεμπάι με τον Οφόε και τον Εμενή και 3-4-5 φορές. Και αν δεν ήταν ο Ολυμπιακός ψοφίμη, ήταν μια ομάδα κάπως υποφερτή, θα του έκαναν δύο γκολ στην κόντρα. Ότι ναι, η Γιουβέντους έφαγε κόντρα από τον Ολυμπιακό και πολλές τελικές σε ανοιχτό χώρο από rebound, 2-3 σουτ. Γίνεται κάποιες αποκρούσεις και προλαβαίνουν, ας πούμε, ο Μπάκο Φιγκέιρας, προλαβαίνει ο Σεμπά, σουτάρι, out βέβαια. Είναι δείγματα μεσοαμυντικής δυσλειτουργίας της Γιουβέντους μελλοντικά. Έτσι. Και κάτι τελευταίο θα σας πω για την ΑΕΚ. Αν η Τρίπολη κάνει τα μισά σε αυτά που κάνει στον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ, τα μισά να κάνει, γιατί να βλέπω την ΑΕΚ να χάνει με 2-0. Συγγνώμη, γιατί να μην τα κάνει. Γιατί μπορεί να κάτσει να χάσει, σου λέει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, τα μισά άμα κάτσει. Μπορεί να κάτσει. Υποψιάζεται. Εδώ τα Γιάννενα ήρθαν αμυντικά φοβερά. Δεν βγήκαν μια φορά στην κόντρα. Στον Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο του έκανε 5-6 φάσεις μάτια. Άσχετα, σωστό. Άμα κάτσει και κάνει 3 στην ΑΕΚ τέτοιες φάσεις, θα την νικήσει 2-0. Πίσω γκολ δεν τη βάζει. Και κοίταξε, τώρα, το Τρίπολη ΑΕΚ, άμα είναι σαν το Γιάννενα ΑΕΚ, εκεί θα έχει θέμα η ΑΕΚ. Ναι, σωστό. Θα έχει. Είναι, το είπε και ο Χριστοδουλόπουλος, δεν το πιάσατε αυτό που είπε. Τι θα προτιμούσα, λέει, να χάσω αυτό το παιχνίδι, αλλά να κερδίσω τα δύο επόμενα. Πολύ δεν ωραία μπάλα βλέπει ο Λάζαρος. Συγχαρητήρια, πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Φίλος του Ολυμπιακού. Για πες μας εσύ, γιατί χαίρεσαι. Εγώ. Ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί δεν διεσύρθεις. Όχι. Αλλά. Γιατί απλά αυτή η λάγνα φωνή γεμάτη μίσος που βγήκε χθες το μεσημέρι. Λάγνα. Μιλούσε για παραστάσεις. Ναι, μια λάγνα φωνή, ένας παουτσής. Που είχε μια λάγνα φωνή. Άκου λάγνα. Μιλούσε για παραστάσεις και για θέατρο. Σήμερα δεν θα είναι πολύ χαρούμενος, θα είναι συναχωρημένος. Γι' αυτό βγήκα να. Ναι, εντάξει, ο παουτσής δεν χάρηκε. Ναι, δεν χάρηκε. Ερώτηση. Εσύ που είσαι ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής, ο χιλιαδιό. Είναι δυνατόν να χαίρεσαι που δεν διασύρθηκε. Ναι, ρε φίλε. Όχι, δεν χαίρομαι γιατί δεν διασύρθηκα. Σας είπα για ποιο λόγο. Γιατί δεν ικανοποιήθηκαν όλοι οι αντιολυμπιακοί γι' αυτό. Χαίρομαι, όχι. Ας ικανοποιούνται οι αντιολυμπιακοί. Απλά ο συγκεκριμένος ήταν τόσο εριστικός. Και κόκκινα σου κάνω μια παρατήρηση, αν επιτρέπετε. Χωρίς να μην επιτρέπετε. Προτίμησες να κλείσεις τον Αριανό χτες που σε πήρε τηλέφωνο να απολογηθεί ο άνθρωπος για 10 ευρώ κάρτα που είχε στο κινητό του και δεν έκλεισες αυτόν. Και μάλιστα του είπες και ρεσιτάλ. Ο οποίος μιλούσε υποτιμητικά για φιλάθλους άλλης ομάδας και κάνει τώρα ραδιόφωνο. Απάντησε μου. Όχι, θα μου πεις εσύ πώς να κάνω ραδιόφωνο. Να το. Όχι, δεν θα σου πω εγώ. Μη θυμώνεσαι, δεν θα σου πω εγώ. Δεν θυμώνεσαι. Είπε κάτι υβριστικό. Είναι η δική σου δουλειά αυτή. Είπε κάτι υβριστικό. Απλά από χτες ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν μπορεί. Ρε καλή μου άνθρωπο, έβρισε. Δεν έβρισε. Δεν έβρισε. Έπρεπε να βρει τι έπρεπε να βρει στις μητέρες και τους πατεράδες. Έπρεπε να μας κάνει τι έπρεπε να κάνει. Τι είπε τόσο που. Όχι, δεν είπε τίποτα. Εξ αφού δεν θεωρείς ότι δεν είπε τίποτα. Πες μου τι είπε. Ο άλλος σου είπε κάνει μια επισήμανση. Τον έκλεισε στο τηλέφωνο γιατί δεν κάνει διάλογο ενώ τον άφησε να μιλάει 10 λεπτά. Θες να μου πεις ποιο ήταν το λάθος μου. Καλό θα κάνεις. Δεν θέλεις να μου πεις, δεν θα κάνουμε. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος σε κάτι. Προωθεί το λαϊκισμό. Ρε φίλε, αυτό με το χθεσινό που έγινε, γιατί δεν βοηθάς να βρούμε μια άκρη. Αν αφήσεις, θα σου πω. Θα βρούμε άκρη. Λαϊκιστής χθες. Είσαι λαϊκιστής. Ξέρεις γιατί. Δεν ξέρω να κάνω ραδιόφωνο λαϊκιστής. Αν θες να βρεις, βρεις ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Άμα τρως ξύλο εσύ σπίτι, δεν φταίω εγώ. Πρόσεξε, μίλησε να κάνουμε διάφορα. Αν τρως ξύλο σπίτι εσύ, δεν φταίω εγώ. Βρεις όσο θέλεις. Άκου, δεν σε βρίζω. Ρε φίλε, μα περιμένω να μου πεις ποιο ήταν το λάθος μου και δεν μου λες. Θα με αφήσεις. Το φίλαθλο ο οποίος χάιδευε τα αυτιά. Τι είπε ρε φίλε, θα μου πεις. Που είναι ΠΑΟΚ. Τι είπε. 10 λεπτά. Τι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μίλησε 10 λεπτά. Μίλησε 5. 3 λεπτά, άντε 4 βαριά.
Τέλος πάντων, εντάξει, είναι η άποψή μου αυτή, την κατέθεσα. Θέλω κάτι να ρωτήσω λίγο τον Κωστή. Όχι, ρε φίλε, γιατί τόση ώρα περιμένω να μου πεις τι ήταν αυτό το επιλείψιμο και δεν μου είπες. Γεια. Τελείως, ναι, τι ήταν αυτό που σε ενόχλησε και δεν μου λες. Πάλι τον έκλεισες. Μα τελείωσε ο χρόνος του. Τελείωσε ο χρόνος του. Και λέει να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αφού θα ρωτήσω σε μένα, δεν γίνεται. Ναι. Γι' αυτό τον έκλεισα, πιστεύεις. Έτσι νομίζω εγώ. Μάλιστα. Ναι. Έφυγε από την καστορικά του καλάμι, ήρθε εδώ έξω. Έλα, φίλε. Ναι. Εσύ έχεις ένα καλάμι, ναι, κόκκινο. Και επειδή δεν έχεις πισινό να σου μπει μέσα, είσαι άκολος, το καβαλάς κάθε μέρα. Έλα, φίλε, ναι. Μάλιστα, κύριε. Τι κάνετε? Καλά, κύριε μου. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τον Μπόμπο πριν που βγήκε τον Αεξή. Μπόμπο. Ναι, ο Μπόμπος που μιλάει. Αυτός ο Αεξής που βγήκε και μίλησε. Πέστε τον, ο πανέξυπνος που όλοι το έχουν δει, έχουμε μαδάρα, ότι έχουν παίξει 13 μέχρι στο πρωτάθλημα. Και εγώ έχω 15 και έχω παίξει με 23 μέχρι στιγμής. Ναι. Που μέχρι στο τέλη του Δεκεμβρίου θα τα έχουν φτύσει. Θα τους κάνουν τις αλυσίδες για να προχωρήσουν στο γήπεδο. Παοκάρα είμαι εγώ κατά τα άλλα. Ναι. Διαφωνείτε? Παρακάτω. Πες τη γνώμη σου, ρε φίλε. Αυτό, ναι, η γνώμη μου πια. Τι να πω για τον Ολυμπιακό χθες. Για ό,τι γουστάρεις πες. Και λίγα έφυγε ο Ολυμπιακός για μένα. Αντιολυμπιακός είμαι, φουλ. Πάω κάρα να ψοφίσει. Άρα στεναχω... Μη. Γιατί μη. Γιατί να ψοφίσει. Να ψοφίσει. Γιατί. Ε, όχι ρε. Γιατί να μην ψοφίσει. Όχι ρε φίλε. Γιατί δεν είπε τίποτα. Όχι ρε φίλε. Γιατί να μην ψοφίσει. Να διαλύσει, να πει να ψοφίσει. Γιατί κακό είναι. Τώρα τι να. Άμα πεθάνει ένα πουλάκι, δεν ψόφισε το πουλάκι. Πάμε ρε στον επόμενο. Ναι. Έτσι δεν λες για το πουλάκι, για το που ψόφισε. Το δικό σου, ναι. Το δικό μου δεν ψόφισε. Δεν κάνει κούκου πλέον. Εγώ ζάχαρο δεν έχω. Ναι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, εγώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Λιμαίδα Τερζίδης. Τερζίδης. Έλα ρε Τερζίδη, έλα ρε Τερζίδη. Έλα ρε Τερζίδη. Με αυτόν τον Αεξή να βούμε το βλάχο από την Καστοριά, τι θα γίνει, ρε. Θα τον φέρω στην εκπομπή. Ρε φίλε, ναι. Πες αυτά που έχεις να πεις. Έβρισε κάποιον άνθρωπο. Σήμερα πρέπει κόκκινο να φάνει μια τσαπού. Να κάνει κανένα δύο. Αυτό είναι το θέλος. Όπως το δικό μου το θέλω ήταν να φάει Τάλιρο Ολυμπιακός. Δεν το φάγει όμως. Ολυμπιακός δεν είπαμε για Τάλιρο. Εγώ ήθελα, ρε φίλε. Εσύ μπορεί να μην ήθελες. Εσύ ήθελες Τάλιρο. Ο Ραπτόπουλος πριν που είπε για 2-0, χθες 3-0 το έδωσε. 2-0 το έδωσε. Λάθος κάνεις. Στην εκπομπή 3-0. 2-0 το έδωσε. Τα ψέματα του αρέσουν, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Το έδωσε 2-0. Δεν επιμένω. Θα ξαναδώ λίγο τα προγνωστικά, Γρηγόρη. Άσο Βικτόρια Πλζέν, άσο Ζενίτ, άσο Λιόν. Ωραία. Ραπτόπουλος. Μάλιστα. Έσκασες μύτη, έμαθα από το Λιμαίδα με τον Τζόρνταν, ε. Ναι, κάναμε έρανο, αλλά τα λεφτά τα... Ναι, εκεί στο καφενείο τα λεφτά στο κουμπάρι. Δεν πήγαν για καλό σκοπό. Λέγε ρε φίλε, ναι. Γνώρισε ένα λάκι αεξί, λέω. Αν γνώρισε κανένα λάκι αεξί. Ναι, ναι, όταν ήρθατε. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχει τα χαιρετίσματά του. Να είσαι καλά, να είναι καλά. Με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού ήμουν εκεί. Τον Νεκροθάφτη. Ναι, τον Νεκροθάφτη. Ναι. Καλός άνθρωπος. Κάνει και σκόντα στις κηδείες, έμαθα, είναι πολύ καλός. Τώρα που είναι ο Ορδαϊκός. Ο Ορδαϊκός γάμα εθνική δεν είναι. Γάμα εθνική, ναι. Ναι. Εκεί που είναι ο Ηρακλής είναι. Εντάξει, θα παίξουν ντέρμπι. Απλά το ένα είναι νοικοκυρεμένο σωματείο και το άλλο είναι νοικοκύρευτο σωματείο. Για το δικό σωματείο λέω εγώ. Έλα φίλε. Έγινε, έγινε. Έλα φίλε. Πάμε. Έλα, καλησπέρα Κωστή. Καλώς τον. Γεια σου Γρηγόρη και εσένα. Φίλο του Σάκη είμαι. Να ευχηθώ σήμερα κάθε επιτυχία στην ομάδα μου. Η ομάδα έρχεται από καλή νίκη. Έχει το momentum, έχει την ψυχολογία. Αν το παίξει έξυπνα το παιχνίδι, πιστεύω θα μπορέσει να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να πας σε full ρυθμό. Αυτό ακριβώς. Μικρή πασούλα. Κάλαμε κάποια σχόλια, φίλοι, για την ΑΕΚ. Άκουσα, Γρηγόρη. Εμένα η άποψη μου. Είσαι σύμφωνος, διαφωνείς. Εγώ θα έλεγα να του δώσω λίγο χώρο του Αυστριακού. Να νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάτω το παιχνίδι. Και να το χτυπήσει εκεί. Ναι. Γιατί έχει το άστρο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Καλός κακός έχει ένα καλό σερί, έχει ψυχολογία. Το ξέρουν και αυτοί, οπότε θα φυλαχτούν. Ας τους δώσει λίγο χώρο και μόλις ανοιχτούν να χτυπήσει εκεί. Και ένα τελευταίο στο φίλο τον Ολυμπιακό που λέει για το παιχνίδι με την Τρίπολη, πως εάν παίξει το μισό η Τρίπολη από το ό,τι έπαιξε με τον Ολυμπιακό θα βάλει δύο στην ΑΕΚ. Αντίστοιχα και η ΑΕΚ, αν θα παίξει το μισό από ό,τι έπαιξε με τον Ολυμπιακό θα βάλει τρία. Τώρα με το αν όμως παιχνίδια δεν κερδίζονται, παιδιά. Να βλέπουμε καλή μπάλα θέλω. Δεν κατάλαβες, ρε φίλε μου, ότι ανησυχούν πλέον.
εντάξει, ανησυχούν. Βλέπουν ότι χάθηκαν τα κόζια και ανησυχούν. Τώρα σου λέει, ο Αστέρας Τρίπολης σε πιανού το άρμα είναι. Κατάλαβες πώς το παίρνει. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά με το αν παιχνίδι το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι μαραθώνιος, είμαστε πέντε αγωνιστικοί, έχει ψωμί μπροστά. Έχει ψωμί μπροστά. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Και είτε στο πρόγραμμα θα είναι. Αυτό που θα κάνει τις λιγότερες, στο τέλος θα βγει πρώτος, πιστεύω εγώ. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Στον επόμενο. Πάμε. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Δημήτρης από Γερμανία, σας τηλεφωνώ. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα. Δεν μπορώ να τα ακούω, ναι. Με ακούτε? Πολύ καλά. Ακούμε. Πάρ' το γρήγορα. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στο Γρηγόρη. Λέγε. Και όχι μόνο και σε σένα, αλλά και χθες πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός είμαι, και άκουγα συνήθως, και εσύ είχες δώσει κάποια προγνωστικά λόγω στοιχήματος και πολύ καλά έκανες, τη δικιά σου γνώμη είχες πει, Γρηγόρη. Ο Κώστας αντιθέτως ήταν λίγο πιο φιδωλός. Ναι, πιο μέτριος. Ναι, εγώ γνώμη, φίλε μου, εγώ λέει, φίλε μου, να κλειστούν. Εγώ είναι φίλε μου, πράγματα. Καλά κάνεις και το λες. Εγώ έλεγα αυτοί δύο προγνωστικά, έλεγα, αυτά που θέλω να γίνει. Έλεγα τα θέλω μου. Α, δεν είναι προγνωστικά. Ναι, τα θέλω σου. Θα ολοκληρώσω. Απλώς... Όταν με τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκης εδώ πέρα πέραν το Μαρινάκι τηλέφωνο και τον παρακαλάγαν για τον Ηρακλή, δεν έλεγε τα εγώ θέλω. Εγώ έλεγα τα θέλω μου, φίλε. Έχεις κάθε δικαίωμα τους έκλεισε να ο με κράξεις, αλλά έλεγα τα θέλω μου. Πώς το λέγανε τον Δημοκράτη, ρε. Γρηγόρη, τον δεν πρόκειται να σε κράξω. Είναι ορθή η παρατήρηση που με κάνεις. Τι να σου πω. Όχι, δεν πήρα για να σε κράξω. Και όχι μόνο αυτό, και πιο πριν μια εκπομπή γύρω στις 6-7 η ώρα, δεν θυμάμαι. Που μιλάμε για χλεβάδι. Δεν θέλω να σχολιάζεις για κανένα. Θα μιλήσεις για μένα. Άντε για τον Κώστα. Εντάξει, για κανένα συνάδελφο, ούτε και από άλλους σταθμού. Δεν θα μακρηγορήσω. Θα το απλώς δύο-τρεις κουβέντες θα θέλω να πω. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Πόσα? Τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση και έχω ξανατηλεφωνήσει και άλλη φορά μαζί. Μπράβο. Ζηθοποιός από Ντίσσελντορφ, Γερμανία κτλ. Ακόμα περιμένω εκείνη την πύρα που φτιάχνεις. Αυτό θεωρώ. Θυμήθηκα. Παιδιά, μακραίνετε πολύ. Σαλιαρίζετε. Πες ρε φίλα, τελειώνουμε. Είπε, ρε. Αυτό θέλω να σου πω. Δύνατε σαν αθλητογράφος, Γρηγόρη. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνετε και να δίνετε κάποια ποσοστά. Γιατί. Ω πάπα, φίλε, δώσαμε. Συγγνώμη λίγο. Έδωσα χτες Παρίσι Ζερμέν. Ναι, στον Ολυμπιακό ήταν τα θέλω μου, τέλος. Ναι. Δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν κλαίω, έχασε με 2-0. Είναι ότι ήμουν στο καφέ, στο ελληνικό το καφέ και έβλεπα. Και έβλεπα παιδιά που να βάζουν 100 ευρώ μόνο και μόνο από το 6,5 και πάνω. Ναι, να και... χάσει ο Ολυμπιακός με 6,5. Και πιστεύεις ότι, ότι έχω υπεπιότητα? Πάμε, πάμε. Δεν πάμε πουθενά. Πάμε. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πάμε στο Κοσμάγουλο. Ναι, Κοσμάγουλο, αλλά δεν κάρεσαι. Κοσμάγουλο, αλλά δεν κάρεσαι. Εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στον Εύωσμο Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Mm. Για χρώματα εσωτερικών χώρων επιλέξτε μόνο τα καλύτερα στο Κοσμάγουλο, Vitex Classics και Vitex Eco με την υψηλότερη καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με Class 1. Mm. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε. Μετρόπολης 95,5. Σε φάση στο παιχνίδι. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν μάνατζερ στην Ευρώπη. Τα τρία κάμπους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο Business College στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelors και Masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες.
Οχ, πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Αν αυτό σου θυμίζει μια Τετάρτη βράδυ με φίλους. Η ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη είναι... Αν αυτό σου θυμίζει ένα απόγευμα Δευτέρας που τυχαία έμαθες κάτι συναρπαστικό. Αν αυτό σου θυμίζει μια Παρασκευή γεμάτη περιπέτεια. Και αν αυτό σου θυμίζει μια Κυριακή πρωί με την οικογένεια... Τότε ξέρεις ότι κάθε μέρα, κάθε στιγμή και τη νέα σεζόν ζεις κάτι ξεχωριστό με την Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας, εσύ. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Ω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα πουκαμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάνς Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάνς Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Πω μια Mercedes, πω κι άλλη Mercedes. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino. Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τα Grand Optical σας δίνουν πάντα περισσότερα. Μόνο στα Grand Optical 52% έκπτωση σε σκελετούς οράσεως για να αποκτήσετε τα καλύτερα γυαλιά σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Θέλετε περισσότερα? Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Να πας το αυτοκίνητο για σέρβις. Ναι, σωτηρία μου. Ποιος ξέρει πόσα θα πληρώσουμε πάλι. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την ασφάλεια αυτοκινήτου. Ναι, σωτηρία μου. Άλλα λεφτά εκεί. Πληρώνουμε. Ναι, σωτηρία μου. Και έρχονται για τα τέλη κυκλοφορίας να μας αποτελειώσουν. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την οδική βοήθεια. Ναι, σωτηρία μου. Άντε πάλι λεφτά και λεφτά και λεφτά. Πότε θα σταματήσουμε να πληρώνουμε? Ναι, δίκιο έχεις, σωτηρία μου. Γιατί θα είχα άδικο? Ναι, όχι, σωτηρία μου. Η πραγματική σωτηρία για κάθε ιδιώτη βρίσκεται στην υπηρεσία Hertz Operating Lease. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου και όλα τα αναλαμβάνει η Hertz. Μπες τώρα στο hertz.gr ή κάλεσε στο 2310-476-270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Έλεος και από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Tool Plus, μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus.
βιομηχανικά εργαλεία, ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley, Tool Plus, Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus, γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Γεια σας. Τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κυρία μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώροι και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πλέον ανοίγουμε για μία ακόμη φορά τις γραμμές για το τελευταίο 20 λεπτό. Πέντε φίλους βλέπω στην αναμονή. Θα επαναλάβω το γεγονός της νέας δημοσιογραφικής επανάστασης. Δεν κάνουμε κριτική μετά το μάτς, αλλά κάνουμε κριτική κατά τη διάρκεια του μάτς. Και αυτό το επιτυχάνουμε με τον κομμουνιστή. Βέβαια, καλό θα ήταν να ήταν live. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν, 29 λεπτά στο rapto.gr βλέπετε τις κριτικές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα αυτό, δεν ξέρω αν γίνεται στο εξωτερικό. Είμαστε πρωτοπόροι. Πάει, τελείωσε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από δρόμο παίρνω. Από πού παίρνετε? Από το δρόμο. Δρόμο, ναι, ναι. Είναι παιδί του δρόμου. Κατεβαίνω Αθήνα, αεκτής κι εγώ, κατεβαίνω για το μάτς. Ναι. Απλά σας ακούω αυτές τις μέρες. Πρώτη φορά παίρνω γενικά σε ραδιόφωνο, αλλά θα ήθελα λίγο να διορθώσω 2-3 πράγματα που τα λέτε. Δεν ξέρω γιατί τα λέτε, αλλά τα λέτε. Η ΑΕΚ έχει παίξει με 13 παίχτες φέτος. Όχι εμείς, δεν το πάμε εμείς αυτό. Καλά, και εσείς, χθες το είπατε, τ' άκουσα, μια χαρά. Ποιος τα είπε, εσύ. 13 παίχτες. Πάμε παρακάτω. Βγαίνουν και το λένε όλοι και εσύ δεν λέει τίποτα, ναι, 13. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν. Η ΑΕΚ έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής 21 παίχτες, χωρίς να έχουν παίξει καθόλου, άσχετο αν είναι καλός ή κακός, δεν πάω στη διαδικασία αυτή. Έτσι, ο Κονέ, καθόλου. Δεν έτσι, πρόκειται να το δεις τον Κονέ. Ξέχασέ το. Ναι, παιδί μου, μπορεί να. Πρόσεξε με, Μάντι δεν είμαι. Εγώ Μάντι ότι θα παίξει μπάλα κάποιος δεν το έχω το χάρισμα. Εσείς το έχετε, ότι ξέρεις και ότι θα παίξει και ότι δεν θα παίξει. Ναι. Του πάω και πέντε μεταγραφές θα βγούνε, είναι δεδομένο για τους παοξίδες. Ναι. Άλλοι, 100% επιτυχία στα μεταγραφές δεν έχει κάνει ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, να πάρω πέντε παίξει και να παίξουν και πέντε μπαλάρα. Ποτέ. Αλλά στον Πάοκ θα παίξουν. Α, το δούμε. Έτσι. Στην ΑΕΚ δεν θα παίξουν, έχει 13 παίχτες η ΑΕΚ, τα αποφασίσατε, μια χαρά. Το rotation που κάνει λοιπόν η ΑΕΚ το κάνει σε κάθε αγώνα. Σε κάθε αγώνα λοιπόν η ΑΕΚ βάζει 3-4 διαφορετικούς παίχτες. Η ουσία είναι αυτό και να μην λέτε ότι έχει 13 παίχτες. Λέτε επίσης ότι είναι σε full ρυθμούς. Αν δεν που είναι σε full ρυθμούς, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν είναι σε full ρυθμούς, είναι σε μια σταθερότητα, γιατί θα έχει μια σταθερότητα λόγω πολύς καλής προετοιμασίας. Έχει τον ίδιο κορμό όμως από πέρσι και αυτό εσείς νομίζετε ότι είναι full ρυθμός. Απλά γνωρίζετε τόσο καλά οι παίχτες μέσα. Έχουν γίνει μία-δύο προσθήκες και μία-δύο προσθήκες μπαίνουν και βγαίνουν με αποτέλεσμα όλοι να βλέπετε full ρυθμό. Δεν είναι full ρυθμός, είναι μία ομάδα πολύ καλά δουλεμένη, γνωρίζει ένας τον άλλο που παίζει. Εσείς το βλέπετε full ρυθμό. Ποδοσφαιρικά μιλάω τώρα, δεν μιλάω παντικά. Δεν μιλάς ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Δεν είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Όχι. Ότι είναι μία ομάδα που γνωρίζει από πέρσι όλοι οι παίχτες. Όχι, φίλε. Είναι η φαντασία μου, δηλαδή αυτό. Όχι, φίλε μου, μην αλλάζει κουβέντα. Είπε ότι. Δεν μιλάει για μπάσκετ. Φίλε, είπαμε ότι η ΑΕΚ έχει πιάσει top απόδοση, δεν είναι σε φουλ ρυθμούς. Δεν έχει top απόδοση, εσύ το λες αυτό, αυτό σου λέω. Έχω το δικαίωμα να το πω. Καλά, προφανώς έχεις το δικαίωμα να το πω. Εγώ είπα να μην το λες. Εσύ λες ότι είναι top απόδοση. Εσύ πιστεύεις πόσο καλύτερα μπορεί να παίξει. Αν πάει ο Αρόχο καλύτερα νομίζει. Σιμόες, Γιώχανσον και Γαλανόπουλος, την απόδοση την είχαν αυτοί επί 9 μήνες πέρσι. Ναι. Εσύ την είδες ότι τώρα την έχω. Πόσο καλύτερα. Φίλε, εμείς μιλάμε λάθος. Πόσο καλύτερα μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Ναι. Ακόμα καλύτερα, φυσικά. Πόσο. Η Βάλια δεν έχει παίξει 100%. Πόσο. Είναι στο... Δηλαδή, πόσο, επί της 100, πόσο έχει πιάσει η ΑΕΚ.
Τώρα αυτό 50% είναι. Πάει, τελείωσε. Επόμενη γραμμή. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Εντάξει, πάμε. Εμείς, για να το πούμε, επειδή συμφωνήσαμε με τον κόκκινο, είπαμε ότι η ΑΕΚ με άριστα το 10 έχει φτάσει στο 8,5. Στο 9. 7 με 8. Ναι, ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο 6. Άρα, στο 5. Στο 5. Άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει παραπάνω ο σε αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό δεν είπαμε κάτι άλλο. Δεν γλύφουμε τον ΠΑΟΚ. Χεσμένο έχουμε και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και τον Άρη και τον Πανιόνιο. Τρελή για δέσιμο είμαστε. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Ούτε γλύφουμε κανέναν. Αλλά αν δούμε κάτι καλό για μια ομάδα που μπορεί να δώσει, θα το πούμε για τη δουλειά μας. Όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε τους καλούς. Επόμενη γραμμή. Έτσι νομίζω για ότι είναι το σωστό. Καλημέρα. Γεια χαρά, καλησπέρα. Καλώς τον. Αυγερινέ. Τι έγινε, ρε, πανηγυρίζεις. Περίμενε. Ναι. Όχι, δεν πανηγυρίζω. Ο Κούτρης καλός ήταν, ρε, δεν μας είπες. Ο Κούτρης. Κοίταξε. Στα 30 μέτρα όταν δεν βγαίνω. Και εγώ άμα κάτσω εκεί, καλός θα είμαι. Έλα, ρε, Κούτρης τώρα, Ολυμπιακός. Ποιος Κούτρης, μωρέ τώρα. Ο Κούτρης. Όταν έχεις ένα εξτρέμ και μαρκάρει και βοηθάει, όλοι καλοί είναι. Όταν έχεις τον Μαρίν που δεν μπορεί να τρέξει. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε με τον Μάτζιο χθες αυτό, τον Γιώργο. Ναι. Τώρα που λες για τον Μπεν, άκου να σου πω δύο πραγματάκια. Έχω άδικο. Οι τρεις που είχε. Άδικο. Ναι. Πάρα πολύ άδικο. Για να σου εξηγήσω γιατί. Οι τρεις μπροστά που είχες, ο Πάρντο, ο Σεμπά και ο Εμενίκε, άμα τους πιάσουν όλους τους παίκτες που παίξαν και της Γιουβέντους και του Ολυμπιακού μαζί, θα τους δίνουνε. Εκτός από ότι είναι και γρήγοροι. Ο Κελίνη και ο άλλος, ο Μπεν θα τον είχε φάει σαν γατά. Δεν διαφωνώ για τους πλαϊνούς. Άκου να σου πω, ρε φίλε, περίμενα να τελειώσω λίγο. Και ο μπροστά, ο Εμενίκε σε κάθε. Ο Εμενίκε χθες ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Για και σένα. Ήταν ο Φόε. Για όλους. Για αυτούς που βλέπουν μπάλα. Και αυτό πρέπει να αναγνωρίσει τον Λεμονί και όχι ότι κράτησε την ομάδα πίσω. Γιατί έβαλε αυτούς τους παίκτες μπροστά που δίνανε ξύλο. Κατάλαβες. Ο Μπεν είναι καλός παίκτης. Ξέρει μπάλα. Στις κλειστές άμυνες είναι καλός. Στο χώρο. Είναι και ο Πάρτο και ο Σεμπά ανοίξε. Ο Φόρσου στον ανοιχτό χώρο τι κάνει εκείνος. Το φόρ μου στον ανοιχτό χώρο πρέπει να είναι το καλύτερο φόρ που υπάρχει στην Ελλάδα με διαφορά από το δεύτερο. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Είναι γρήγορος. Εγώ είδα τον Ολυμπιακό έτσι. Πέντε κόντρες. Ναι. Καλές. Κόντρες. Για θυμίσου τις κόντρες πώς τις έβγαλε. Θυμίσου τον Εμενίκη που πήρε την μπάλα από το κέντρο. Έκανε 60 κούρσα. Τον άφησε τον άλλο πίσω, αλλά δεν είχε ανάσα να πλασάρει και έδωσε πάσα. Άμα αυτό ετοιμαστεί σε φυσική κατάσταση, να κάνει παπάδες. Εγώ στο είπα όταν το πήρε. Θα σε πω κάτι χωρίς παρεξηγήσεις. Θα σε πω κάτι και δεν θα παρεξηγηθείς. Πες μου, ναι. Αν είχε τα πνευμόνια μετά τα 60 μέτρα να τελειώσει και τη φάση. Δεν θα πει τον Ολυμπιακό, φίλε. Αφού δεν έκανε, ρε φίλε, προετοιμασία. Το ξέρω, ρε φίλε. Από μπάλα τώρα. Τι να λέμε τώρα με σένα. Άσε να πω λίγο κάτι τελευταίο στο Ολυμπιακό. Τι κάνεις. Εγώ δεν βλέπω εσύ μόνο τις διαφημίσεις, λες. Δεν ξέρεις από μπάλα, ρε φίλε. Όντως, ισχύει, φίλε. Καλά που υπάρχεις εσύ και θα. Ναι, φίλε, με τα μαγουλάκια τι μπάλα να έχεις παίξει στη ζωή. Με τα μαγουλάκια. Κάτι κοριτσάκια σαν και σένα. Κάτι κοριτσάκια σαν και σένα. Κάτι κοριτσάκια σαν και σένα. Άντε πάλι. Άσε να πούμε αυτά που θέλουμε. Βρε πήγαινε καμιά βόλτα τώρα να φας την παντόφλα σου. Έλα. Πήγαινε να φας την παντόφλα σου τώρα. Ναι. Τον έκλεισες. Τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος. Σου είπε για τα μαγουλάκια και θύμηθηκες. Παρεξηγήθηκες. Να παρεξηγηθώ με παιδί. Σου είπε για τα μαγουλάκια και θύμηθηκες. Με ποιο να παρεξηγηθώ. Ξέρω εγώ. Λέγε φίλε. Δεν παρεξηγήθηκες, αφού φόρετε. Δεν περίμενε, ρε, άστο γρήγορη. Λέγε, φίλε. Κάτι να μαρκάρω, μην τρακάρω, που δεν αφήνει τα καχαντάκι μέσα, ρε, φίλε. Έτσι τρελά είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, έλα, Αλανιά. Ναι, φίλε. Έλα, Σπυράκος, εδώ, original, Αλεξάνδρεια. Κλείσε το ράδιο. Ω, ναι. Λοιπόν, original, εδώ, Αλεξάνδρεια. Τι έγινε, ρε, παιδιά, κλάμα, η κούλα, το αεκάκι. Χαλαρώστε ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Μπόρα είναι. Ναι. Μπόρα είναι, θα περάσει. Κωστάκι, έτσι πες τα παιδιά εκεί πέρα. Ναι. Έτσι, η αεκάρα. Ή πάμε. Μπόρα ή εφιάλτης. Θα δούμε, θα δείξει ιστορία. Ο μόνος λόγος που άκουσα, που ακούω το Μετρόπολης, είναι ένας και μοναδικός. Ποιος. Θέλω και μου αρέσει να ακούω το κλάμα των Παοξίνων, τίποτα άλλο ρε παιδί μου. Δεν βγήκα να κλάψω σήμερα. Το κόμπλεξ, το κλάμα, δεν ακούς που βγαίνουν, ρε παιδί μου. Εάν πραγματικά όπως το είχα πει την άλλη φορά, ποιος πόνεσε περισσότερο από την ήττα του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός ή οι Παοξίδες? Οι Παοξίδες γιατί. Πόνεσε, γιατί. Ναι, οι Παοξίδες γιατί παρακαλάγανε όσο περνούσε η ώρα, περιμένανε και δεν τους γινόταν το χατήρι. Δεν χάρηκαν αυτό. Οι Παοξίδες χαρήκανε, Κωστάκι μου.
Οι παοξίδες για... Δεν χάρηκαν οι παοξίδες. Εγώ το βλέπα το μάτς. Ραπτό.gr 29 λεπτά έχω από το μάτς αυτό το Γιουβέντους Ολυμπιακός. Δεν χάρηκαν οι παοξίδες. Στεναχωρεθήκαν που δεν πήγε το σκορ 6-0. Το Βλάχο και το Βλάχο και το Βλάχο που λένε το παλικάρι εκεί πέρα από την Καστοριά. Για χαρά αδερφέ, original. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο στο παλικάρι εκεί πέρα που πάει για Αθήνα με την νίκη σήμερα η ΑΕΚΑΡΑ. Όλα οκ. Okay. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί τα έχουμε κάνει πολλές φορές με εδώ, με τους οπαδούς των ομάδων Θεσσαλονίκης. Σου δίνω το δικαίωμα να διαλέξεις μια νίκη. Με την Αούστρια, με τον Αστέρα. Ποια διαλύγεις? Ωραία ερώτηση. Η ΑΕΚ πάει για νίκη. Δεν με απαντάς, ρε φίλε. Δεν απαντάς. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Μία νίκη από τις δύο θα πάρεις. Σου λέει ο Θεός ο καλός. Και τις δύο θα τις πάρεις. Για χαρά, φύγε. Δεν είναι απάντηση αυτή. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Δεν υπάρχει. Γιατί ρε κόκκινε να βγάλει άκρη. Πρέπει να βγάλει άκρη. Όχι. Τι κάνει τη δουλειά σου, εσύ δεν βγάζει άκρη. Πάμε παρακάτω. Δεν ρωτάω, ειλικρινά. Εγώ αν ήμουν εξή, θα έλεγα την Τρίπολη. Νιώθει. Εσύ δεν νιώθει. Ο άλλο είπε ότι δεν νιώθει. Εντάξει. Εγκάζει. Παρακαλώ. Τι θα το κάνω. Τον κάνω άνθρωπο. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτή την ερώτηση την κάνει σε οπαδό μικρή ομάδα. Όχι, φίλε. Μη με διακόψεις, ακόμα δεν πήρα τηλέφωνο. Αυτή την ερώτηση γίνεται σε οπαδό μικρής ομάδας. Ο οπαδός μεγάλης ομάδας θέλει να παίζει σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να νικάει. Τι μπορείς, λέει ο κόκκινος. Τι μπορείς. Δεν είπε τι μπορείς, τι θέλει. Εγώ στο λέω, τι μπορείς, το συμπληρώνω τον κόκκινο. Τι μπορείς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, άρα τι κάνεις σήμερα. Στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο. Σήμερα τι κάνεις. Είσαι προπονητής της ΑΕΚ. Τι κάνεις σήμερα. Τι κάνεις. Πιο ρεαλιστική ερώτηση από αυτή δεν υπάρχει. Ε, βέβαια. Για σένα, κόκκινε. Όχι, ρε φίλε, και για σένα. Και για μένα. Γιατί στην Ευρώπη πού θα πας, για πες μου. Καλά σου λέει. Στην Ευρώπη πού θα πάω, ναι. Θα πας, ναι. Θέλω να κάνω καλές εμφανίσεις. Πού μέχρι πού να πας. Σαν τον Παοξή μιλάς, ρε τώρα. Άντε τώρα. Πού θα φτάσεις. Πού θα πας. Κάτι άλλο θέλω. Βρε αγάπη μου γλυκιά, πού θα φτάσεις στην Ευρώπη. Άσε τα αγάπη μου γλυκιά. Φέτος δεν θα πάω πουθενά. Ωραία. Οπότε διάλεξε μια νίκη με την Αύστρια ή με την Τρίπολη. Ο στόχος ή το πρωτάθλημα σου λέει ο ανθρωπάκος. Δεν είμαι έξις. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι έξι, ρε φίλε. Η ΑΕΚ τι στόχο πρέπει να έχει. Η ΑΕΚ το πρώτο, απ' όλα το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Α, μπράβο. Πού είναι το δύσκολο. Πού δίνει βαρύτητα, λοιπόν. Τέλος του, μην ξεφεύγουμε. Προηγουμένως δίνατε ποσοστά. Η ΑΕΚ είπα το 80% έχει πιάσει το δυνατοτήτων της. Ο ΠΑΟΚ 50, τον Ολυμπιακό που τον κατατάσσεται. Ο είναι κυκλοθυμικός. Ξεκίνησε σούπερ και τώρα είναι χάλια. Στο 75. Τέλος του, ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Θα βρει το δρόμο του και θα πάρει πάλι. Πότε θα τον βρει το δρόμο του. Θα το βρει. Πέντε βαθμοί πίσω. Πότε θα το βρει το δρόμο. Κάτι τελευταίο, Κωστάκη μου. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια ακροατής σε πολλά ράδια της πόλης, έχω καταλάβει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν στήσει ραδιοφωνικές καριέρες δίπλα σε άξιους ανθρώπους. Και πέρα από αυτό, πουλάνε και αντιολυμπιακό μένος και κυνηγούν μάγισσες. Ναι, αλλά δαγκώνουν τα αφεντικά τους. Πάμε, πάμε. Ελπίζω να κατάλαβα. Φύγε ρε από εδώ πέρα. Φύγε ρε. Ελπίζεις να κατάλαβα εγώ. Πάμε. Τι. Παιδιά, καλησπέρα. Τι να σε πω, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω ακούσει συχάματα και συχάματα, αλλά τέτοιο πρώτη φορά. Πάμε. Παιδιά, καλησπέρα. Τέτοιο σύχαμα πρώτη φορά. Άντε πάλι τα ίδια. Σταμάτα. Τέτοιο σύχαμα. Τι σε είπε, δεν άκουσα. Τι είπε. Ελπίζω να κατάλαβα ο διπλανός. Εντάξει. Ότι εγώ χτίζω καριέρα δίπλα σε σένα. Δεν είπε για σένα. Για μένα είπε. Ελπίζω να κατάλαβα ο διπλανός. Ελπίζω να κατάλαβα ο διπλανός. Είπε και μπούφος. Ελπίζω να κατάλαβα ο διπλανός. Για άλλον έλεγε. Είπε ελπίζω να κατάλαβα ο διπλανός. Τότε γιατί το ανέφερε αυτό. Εγώ κατάλαβα ότι το είπε για άλλον. Άσε τι κατάλαβε. Το είπε στο τέλος. Είπε ελπίζω να κατάλαβα ο διπλανός. Κατάλαβες. Γι' αυτό τον λέω ότι είναι σύγχρονο. Μη. Πάμε, ναι. Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τον. Κάνετε, καλά, καλά, εγώ για άλλον έλεγα, εσύ νόμιζες, είπε για σένα. Είπε. Δεν νόμιζα, είπε. Πάμε. Ο Σπύρος Ολυμπιακός, είμαι καλά, είστε. Καλά, Σπύρο, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ είπα χθες αυτός βοηθός, αυτός μ' άκουσε. Και βοήθησε και το Σερτάκι. Σ' αγαπάει πολύ, φαίνεται. Λοιπόν, το Σερτάκι αγαπάει. Λοιπόν, Χριστιανός Ορθόδοξος, μια χαρά. Ας κάνουμε μια ανάλυση ποδοσφαιρική και μετά θα σου πω και σε ένα ραπτό που λέω που λες. Δείξεις πολύ μπάλα, ορισμένες φορές με εκπλήσει με αυτά που λες. Δηλαδή, κάνεις τα τσάπια. Έκανε την καλύτερη κίνηση. Αυτοί που δεν τρέχουν και δεν μπορούν να μαρκάρουν, τους άφησε εκτός. Απλά γιατί? Τα πράγματα. Απλά τα πράγματα, όταν τα κάνει ο άλλος, όταν δεν τα κάνει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι, αυτό που λέμε όλη την εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, έχω εγώ μια απορία. Αν ρε παιδιά Μενίκη έβαζε αυτόν τον κόλλο, όπως είπε και ο Γρηγόρης, δεν θα έπαιζε τον Ολυμπιακό, θα έπαιζε τη Μίλαν. Για ποιον μιλάς? Για τον Μενίκη. Για τον αλλά ο φίλος του Ολυμπιακού το παρεξήγησε.
Λοιπόν, το έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Αυτή την πολύ δυνατότητα, εάν μπορούσε να πάρει 60 μέτρα μπάλα, να τρέξει, να τον περάσει, να μπει με τα δίκτυα, θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτη, δεν θα έπαιζε στον Ολυμπιακό. Βέβαια, Σπύρο, ερώτηση, ειλικρινά. Γιατί να σου πω κάτι, είναι άλλες δύο φάσεις, τρεις, που κάνει φοβερές αντιπιθέσεις ο Ολυμπιακός και στην τελική πάσα, που του λέει αντί να του λέει πάρ το βάλτο, και ο Σεμπακιό μενεί και κάνει τρεις φορές λάθος πάσα. Σπύρο, ναι, γι' αυτό πες, είπα για Μπεν. Αν ο Νικολάου, αν ο Νικολάου κάνει άλλες δύο τέτοιες εμφανίσεις. Ανησυχείς μήπως το πουλήσει το Δεκέμβριο, ειλικρινά. Λοιπόν, μακάρι να το πουλήσει. Μακάρι. Να σου πω γιατί. Δυστυχώς, για να τα λέμε τα πράγματα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, για να κάνει ομάδα, θα πρέπει να από την πλακή από τους μανατζαρέους. Εφόσον είναι η διαδικασία των μανατζαρέων, μια ζωή ότι καλό βγάζει, θα πουλάει και θα παίρνει και κάποιο σαπάκι. Είναι νόμος αυτό στην αγορά. Δυστυχώς. Δηλαδή τον έγκρες, δείτε ποιος τον έφερε. Πεδαράζει ο Νικολάου, αλλά στον χώρο το μεγάλο πρέπει να το δούμε. Θα το δούμε, επειδή με ένα μάτς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Αλλά είναι κοίταξε, είναι το ότι έδειξε γκάτς σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, σε μια τόσο δύσκολη έδρα, είναι μεγάλη υπόθεση. Κοίταξε, οι κόκκινες, οι συνθήκες του παιχνιδιού τον βοηθούσανε. Το ότι είχε πολύ μεγάλη, πολύ κοντά τις γραμμές ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ κοντά τις γραμμές. Είναι αφελής. Είναι δηλαδή ένας παίκτης, ο οποίος είναι αφελής. Ένας παίκτης που είναι αφελής, δεν φοβάται τα μάτς. Αυτό αν δείξει και στον τρόπο που μιλάει, έχει μια αφέλεια. Λέει ο λόγος της ηλικίας, αλλά δεν φοβάται το μάτς. Τώρα, και κάτι ακόμα πάρα πολύ βασικό. Δίνεις ποσοστά σε τι βαθμό, Κώστα, λέτε ότι είναι οι ομάδες έτοιμες. Εκτιμήσεις κάνουμε, Σπύρο. Εκτιμήσεις, φυσικά. Εκτιμήσεις. Δεν μας εκτιμήσεις κάνουμε. Δεν είναι κάτι που αποδεικνύεται με τις μαθηματικούς τύπους. Λοιπόν, δυστυχώς ο Ολυμπιακός έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση είναι που έχει χάσει, που γι' αυτό που τον έφεραν πέτυχε. Τελείωσε, είναι πετυχημένος. Ωραία. Να μπει στο μίλιο δηλαδή. Αυτό τον φέρανε, παιδιά. Ναι, ισχύει. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Ωραία. Ξέραμε και νομίζω και ότι και από την εκπομπή που λέγει ο Κώστας τον έλεγε προπονητάρα και πολλές φορές είχα βγει και είχα διαφωνήσει. Γιατί δεν έχει στήσει ποτέ ομάδα από την αρχή. Λοιπόν, τώρα υπάρχει φάση λεμονή. Αν ο Λεμονής καταφέρει και μαζέψει την ομάδα, μην το ξεγράφει κανένας. Και δεν σου λέω τώρα, γιατί έχει και την διακοπή, τα δύσκολα μάτια του Ολυμπιακού θα είναι στις κλειστές άμυνες. Εκεί θα είναι τα δύσκολα τα μάτια. Να είσαι καλά, Σπύρο. Έτσι, μπράβο. Αρχίζει γενομένες με ατρόμητο. Να είσαι καλά. Έτσι, μπράβο. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Καλώς τον. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Έλα, ο ψυχικός αιρών Παοξίδη. Καλώς τον. Μπαμ, κάνεις ότι είσαι Παοξίδης από το παχύτο Λάμδα. Ελά. Ελά. Και Θεσσαλονίκη το ίδιο. Τι θα είμαι, Θεσσαλονίκη. Να το πάρει. Εσύ, αυτή η κυβέρνηση πώς θα είναι και σου γίνεται το μάντζο και τα παιδιά. Γιατί είναι φίλε. Είναι σαν κάτι ταλίκες μάνε παλιές και που μια ώρα κάνανε για να ξεκινήσει. Άστο, 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 θα εκτεθείς, άστο. Γιατί είναι κόκκινη. Γιατί είναι παικτάρα, ρε φίλε. Στον αέρα τον έβαγε ο Νικολάου. Χθες τι έκανε. Χτες... Ο Πιάνης γιατί δεν έπαιζε, δεν μου λες. Ο Πιάνης κάτι είπαν ότι ήταν τραυματίας. Ναι. Εντάξει, παίζανε τα 8-10 τα βασική, ρε φίλε. Ναι, τώρα εντάξει. Εντάξει, τώρα φωνάζει για τον Μιγουαρίνο. Καλαστήκαμε τώρα που δεν έβαλε πολλά γκολ, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ λέω θα γίνει το έπος του 7-0 παλιά. Είπες, αφού το είπες και εσύ, Κάικη. Δεν το είπες, το ήθελες. Μου λες, εμείς πότε κάνουμε ομάδα, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ. Θα παίξουμε καμιά φορά μπάλα. Με την έστεση. Με τα Γιάννενα, δεν είσαι παίξεις καλά. 50 χρονών είμαι, από 15 χρονών πάω στην Τούμπα. Τέτοιο πράγμα, δηλαδή βλέπω μπάλα τον πάω και στεναχωριέ μα την παγιά. Καλά είναι, βελτιώνεται, γιατί το λες αυτό. Μια χαρά είναι, γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω, δεν μπορώ να κάνω τώρα τι. Εγώ τι να πω. Τι να πει, ρε. Άσε να πει κανένας άλλος, γεια σας έρας. Τι να πει, ρε. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλώς τώρα. Γεια σου φίλε, τι κάνετε, γεια σας φιλαράκι μου. Καλώς τώρα. Σας αγαπάω πάρα πολύ, ας και τα μερικές φορές βγαίνουμε κόντρα. Ναι. Πεινάσατε παιδιά, πεινάσατε. Εγώ όχι πεινά, ακόμα. Έφαγα κάτι πρωί. Να σας στείλω για πράγια από την Κοζάνη, για πράγια. Για πράγια. Για πράγια είναι τα λαχανοτολμάδες. Μια επισημένη. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά. Για πράγια. Από Κοζάνη, πάω χτίς. Ναι. Κοίταξε, σήμερα το βλέπω την ΑΕΚ 1-1 σκόρ, 1-2 θα χάσει. Είδα θα τα δώσει με την Τρίπολη το. Κυρίως. Εγώ νομίζω ότι θα κάτσει πολύ χαλαρά, θα έχει ένα passing game, θα δώσει χώρο. Γενικά θα είναι προσεκτική, αυτό πιστεύω.
Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον ο Σαββίδης τα έχει βρει με τον Μελισσανίδη μεταξύ περαστού πρωτάθλημα και κυπέλλο λόγω γραμμένου. Τρίτον, ο Λεμονίδης έπρεπε να φάει μια τεσσάρα την Παρσελώνα. Θα δούμε τι θα λένε Ολυμπιακοί ότι τάκα έφτιαξε την ομάδα. Και τι να πω άλλο. Καλό να με συμπέρει. Και ζήτω το Κουρδιστάν. Παιδιά, θα γίνει πόλεμο, δεν το έχετε καταλάβει. Τι σκρούμενε τι μπάλε. Μακάρι. Άμα οι Κούρδοι ψηφίσουν στην Τουρκία και γίνουν ανεξάρτητοι, τελειώσανε. Εντάξει, αρχίζει πόλεμο εδώ πέρα, το θυμάσαι. Θα γίνει. Αλλά αυτά και δεν θα πάνε. Τόση πόλεμη γίνεται. Συγγνώμη, πόλεμη δηλαδή δεν βλέπει ότι γίνονται κάθε μέρα παντού. Κάθε μέρα, τι σε πειράζει εσένα. Τώρα να γίνει πόλεμο, πάω και τι να γίνει πόλεμο. Κάποια στιγμή, φίλε, η Τουρκία θα γίνει τέσσερα διαφορετικά κράτη. Αυτό λέω, πρόεδρο, πότε το βλέπει αυτό, πότε το βλέπει. Φίλε, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα, σου είπα. Εγώ έχω κληρονομικό, γιατί είμαι γιο στα ταγματάρια και έπεσα βόλη παλιά εδώ. Έχω βάλει υποκτήρι και σημαίνει μεγάλη σημαία στο μπαλκόνι ελληνική και του Βυζαντίου. Έτοιμοι είμαστε. Το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό, φίλε. Ποιο? Είναι μύθο ότι το Βυζάντιο είναι ελληνικό. Εννοώ ορθόδοξο. Α, ορθόδοξο μπορεί να είναι, ελληνικό δεν είναι. Ναι, ορθόδοξη. Το ότι το είναι ορθόδοξο ή ανορθόδοξο, εγώ για ελληνικό λέω. Ναι. Το θυμάστε, παιδιά, όπως είπε ο κόκκινος μήνυμα, ο Γρηγόρης, τι Γρηγόρης έχουμε. Όταν γίνει το Κουρδιστά κράτος στην Τουρκία, θα γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ρε φίλε, εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα, δεν μας διάζει. Δεν μας ενοχλεί. Μου στέλνουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα και μου λέει ένας φίλος, λέει. Ποιος είναι? Ο Χιου Χέφνερ. Πέθανε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πρώτα πήγε στον παράδεισο και μετά πέθανε. Κριάδες. Παρακαλώ. Ναι. Ό,τι λες εσύ. Ο Τζακ Νόρις πήρανε τώρα και έκανε και τον άλλον. Σαχλαμπάκι. Ναι. Ναι. Έλα, παιδιά. Έλα, φίλε. Πώς είστε, παιδιά? Α, καλά είμαστε. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Καλησπέρα. Καλώς τον. Θέλω μια διευκρίνηση, παιδιά, γιατί κάτι σαν άκουσα χθες, Ηρακλειδέας είμαι. Ναι. Και άκουσα ότι η αυτόνομη, λέει, έβαλε τα λεφτά για να μπορέσει η ομάδα να καλύψει τα έξοδα του Καφτατζογλίου και επίσης για το παράβολο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ποιος το είπε αυτό, φίλε? Έτσι βγήκαν και είπανε. Ποιοι το είπανε? Αυτόνομοι... Βγήκαν και ποιοι το είπατε? Ποιοι? Βγήκανε σε άρθρα. Στο Facebook το διάβασα. Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρω. Αλλά αυτός που πλήρωσε το Καφτατζόγλιο και το παράβολο δεν θέλει να μαθευτεί. Εγώ αυτό ξέρω. Ωραία. Ή αυτή. Επειδή έτυχε πριν, νομίζω πριν δύο εβδομάδες. Δύσκολο σε βλέπω. Αν δεν κάνω λάθος, του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ ο πρόεδρος είχε βγει. Και είχε πει ότι ο ίδιος έβαλε τα λεφτά για το παράβολο της ΓΑΜΑ Εθνική. Ποιος πρόεδρος? Του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Ποιος είναι ο πρόεδρος του ΓΑΜΑ? Ποιος είναι ο πρόεδρος? Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό ήθελα τη διευκρίνηση. Εδώ δεν υπάρχουν μέλη γραμμένοι. Του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, φίλε μου, είναι ο Φώτης ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την ομάδα να συμμετέχει στην ΓΑΜΑ Εθνική είναι ο Νίκος ο Βαφιάδης. Ναι. Και καγιώνει αυτός. Και λιώσα την τόγα. Εντάξει. Ωραία. Έβαλε αυτός, χρεωμένο αυτός τον Ηρακλή αντί να πάει στους αμπελόκηπους. Γιατί δεν ήθελαν να πάνε αυτοί έξω από τον Καφτατζόγλιο. Δηλαδή ο Ηρακλής είναι που θέλουν να έχουν έδρα οι Ηρακλειδείς. Αυτό είναι. Να είναι εκεί κοντάκι, στο κρυσφύγετο. Για τους αμπελόκηπους δεν το συζητώ και εγώ προτιμώ τη λύση αυτή. Πάνε αμπελόκηπους εκεί δεν είναι δύσκολο, αυτό λέω. Κατάλαβες γιατί ήθελαν Καφτατζόγλιο. Οπότε με λίγα λόγια, εγώ ήθελα αυτή τη διευκρίνηση. Τα λεφτά τα βάλει αυτόνομη ή ο ΓΣ? Τι αλλάζει, ρε φίλε, όποιος και να τα βάλει τα λεφτά. Εσύ όχι, ρε φίλε, γιατί δεν θέλω να με κοροϊδεύουν να με λένε ότι τα βάλει αυτόνομη, ενώ δεν τα βάλει αυτόνομη. Όποιος θέλει, τα βάλει, φίλε. Εντάξει, αν δεν μπορείτε να μου λύσετε τη διευκρίνηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό πήρα. Από τη στιγμή που μου ζητήθηκε να μην πω τι να κάνω τώρα, να το ρουφιάνω. Ωραία. Okay, αυτό αλλάζει το θέμα. Εγώ απλά είναι. Επειδή είστε πιο μέσα στα πράγματα, ήθελα τη γνώμη σας. Καμιά φορά αδικείς κάποιους όμως. Ωραία. Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο, παιδιά. Πρωταθλητή ΑΕΚ με 2,5 φράγκα το παίζουμε. Όχι. Γιατί ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Θα παίξει τώρα στοίχημα για να πληρωθεί 6 μήνες μετά 2,5 φορές τα λεφτά σου? Όχι, ήθελα με συνδυασμό Paris Saint-Germain. Σε ρωτάω και πέντε Germain. Φορές τα λεφτά σου. Αξίζει τον κόπο να περιμένεις για 5 απόδοση ή 6 μήνες? Ρωτάω. Αντικειμενικά, καλύτερα να ρίξω ένα στοίχημα τώρα και να περιμένω μέχρι τότε, γιατί αν παίζουμε συνέχεια, ρε φίλε, κάθε μέρα κουβά είμαστε. Τότε δεκτό. Να το κάνεις. Με αυτό τη λογική. Να το κάνεις, να είσαι καλά. Έγινε, γεια σου. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου μπαίνει για ειδήσεις, αμέσως μετά Καναλάκης, Δήμου και Γιαλαμάς για τρίτο ημίχρονο. Καλό βράδυ.